Μαρούλα, πήγαινε να... λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ. Όχι να κινδυνεύσουμε, λίγο πιο γρήγορα, γιατί θέλω να έχει στολιστεί το πλατό πριν βγούμε και έρθει και η Άση να μας πει τις προβλέψεις για την εβδομάδα. Μην ανησυχείς, δεν θα προλάβουμε, θα το στολίσουμε, αλλά αν πάω πιο γρήγορα, κινδυνεύει να φύγει αυτό το υπέροχο δέντρο από την οροφή. Οπότε θα πάμε γρήγορα, αλλά όσο πρέπει. Θα προλάβουμε την Άση, θα προλάβουμε, θα δούμε και το λάμπρο μας, το βακιάρο μας που θα φτιάξει τύρο ψωμάκια, λέει, με πιπεριές φλωρίνης και αλαντικά. Καταπληκτικό πρέπει να είναι αυτό. Να σου πω, είμαστε σίγουροι έχουμε απόσπασμα αποκλειστικό από το σημερινό επεισόδιο του Greece's Next Top Model πριν από όλους μόνο στη δικιά μας την εκπομπή. Τι λες τώρα, εννοείται, αν δεν έχουμε εμείς ποιος έχει. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και την πρώτη αναμέτρηση κουκουβίζων για να δούμε ποιος θα πάρει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Μένα μου το λες αυτό που τραγουδάω, ξέρεις τι αγωνία έχω εγώ. Πολύ μεγάλη. Και έχουμε και τη Βίλα Μαρτία, Φυσικά και έχουμε τη Βίλα Μαρτία, οπότε πάμε να δούμε πρώτα. Όχι έτσι απλά, όχι. Ποιος θα είναι στο στούντιο? Ποιος θα είναι? Φίλος μας. Ο Ρέστης. Ο Τζιόβας. Που πήρε και το βραβείο εξωστρέφειας την προηγούμενη Παρασκευή εδώ από την εκπομπή μας. Ξέρεις τι έχουμε να πούμε με τον Ρέστη μας? Τέλεια! Πάμε λοιπόν να δούμε τότε τα πρώτα τα 14 πιο κούκου βίντεο της σημερινής ημέρας για να προλάβουμε όλα. Πάμε! Και αυτό σου λέω, πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Δείτε σε λίγο αποκλειστικό απόσπασμα από το απόψινό επεισόδιο του Greece's Next Top Model. Εγώ έχω ανασφάλειες. Προφανώς και. Αν είχα κορίτσι με ανασφάλειες, δεν θα κάνω πλεξικιά. Άρα ξεκινάμε με το τι είσαι εκτός κόνσεπτ. Το είδατε το στούντιό μας, τι ωραίο χριστουγεννιάτικο είναι. Στολισμός. Καλά Χριστούγεννα. Άντε, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Δείτε τι ωραία πράγματα θα σκέφτουμε. Από αυτό το σκηνικό υπερθέμα θα βγαίνουμε αυτόν τον καιρό των γιορτών που πλησιάζουν σιγά σιγά και ευχόμαστε για όλους να είναι οι πιο ωραίες γιορτές που έχουμε περάσει. Καλημέρα σε όλους σας. Την αγάπη μας. Καλή εβδομάδα λοιπόν, την αγάπη μας από όπου και μας βλέπετε. Ελλάδα, Κύπρο, τα φιλιά μας. Καλώς ήρθατε στη σχολιά των Κουκού. Και χρόνια πολλά για χθες, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Είμαι αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ λοιπόν. Να πούμε χρόνια πολλά και στους τέλειους και στις τέλειες που γιορτάζουν φυσικά, σήμερα. Φυσικά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Και επίσης να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα Season Stores που ευθύνονται για αυτό το υπερθεαματικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είδατε ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με κάποια ένταση, θα το πω έτσι. Greece's Next Top Model, Georgia. Τι γίνεται σήμερα τώρα στο Greece's Next Top Model το βράδυ, διότι εμείς θα έχουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. Πιο υλικό που θα δούμε το βράδυ, αλλά πες μας λίγο περισσότερο. Έχουμε ένα ζουμερό απολαυστικό απόσπασμα. Δεν θα δείτε πάρα πολλά. Αποκλειστικό και μόνο από εμάς που θα δείτε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ 9 η ώρα. Με δοκιμασία, με λίγες εντάσεις παραπάνω από το κανονικό. Η ισορροπία πάλι στο σπίτι λίγο χάνεται. Όλα αυτά 9 η ώρα. Δεν λέω άλλα. Εντάξει λοιπόν. Και φυσικά έχουμε όπως πάντα αυτό το μοναδικό νούμερο ένα που σας ταξιδεύει πάντα και σας δείχνει καινούργια πράγματα. Και σήμερα, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, έχουμε κάτι που είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα σας πω μόνο τουλάχιστον ότι είναι βεβαίως στο κλίμα των ημερών. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση και πάμε στο νούμερο 14. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 14, γιατί η Δήμητρα Καλφούτζου συναντά τη Ρούλα Ρεύη, την όμορφη Μανούλα και την εξαιρετική φωτογράφο. Και εκεί λοιπόν λέει στη Δήμητρά μας για έναν πελάτη ο οποίος ζήτησε στη Ρούλα Ρεύη να τη μικρύνει τα χείλη, όχι της ίδιας, της Ελένης Μενεγάκη. Απίστευτο. Όπως επίσης και ένα ακόμα περιστατικό, η Ρούλα Ρεύη προτείνει σε έναν πελάτη μια γνωστή ξανθιά παρουσιάστρια. Πάνε, κάνουν τη φωτογράφηση και επειδή δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα η ξανθιά παρουσιάστρια, στο τέλος της φωτογράφησης λέει στον πελάτη ότι πρέπει να ξαναγίνει η φωτογράφηση χωρίς τη Ρούλα Ρεύη. Απίστευτο. Και ποια μπορεί να είναι αυτή? Έτσι είναι οι άνθρωποι του χώρου. Στο νούμερο 14.
Ρούλα ρεύει επιτέλους μπροστά από τις κάμερες. Ναι, μήπως το παρακάνουμε, δεν ξέρω, παιδιά, σιγά σιγά να μαζεύομαι. Ένιωσα πολύ άνετα με την κουβέντα για το θέμα αυτό του να βγω σε ένα πράγμα που είναι σχετικό με τη δουλειά. Γιατί μου έχουν προτείνει και πολύ άσχετα πράγματα να κάνω. Δηλαδή μου έχουν πει να πάω σε πάνελ κάποια στιγμή. Πάμε λίγο στις φωτογραφίσεις. Καταρχήν να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσουν όλοι όσοι φωτογραφίζω. Μου έχει τύχει πολύ όμορφη να βγαίνω λιγότερο όμορφη και να λέω δεν είναι δυνατόν, τι άλλο να κάνω. Δηλαδή να η Ζέτα. Είναι μια κοπέλα που ο φακός δεν την πιάνει την ομορφιά της απόλυτα. Είναι ακόμα πιο όμορφη από κοντά. Δηλαδή, μας έχει τύχει με τη Ζέτα να έχει τρελαθεί η κοπέλα στην δίαιτα σε μια φάση, ας πούμε, που το ήθελε εκείνη, να έχει χάσει πολλά κιλά και να σηκώνω την κάμερα και να της λέω «Δεν είναι δυνατόν». Άλλο πρόσωπο να αγαπάει ο φακός, με ένα κλικ δηλαδή να δω. Εντάξει, είναι Ελένη. Είπες, μοιράστηκε σε ένα εξώφυλλο της Ελένης Βανεγάκη με πολύ φώτος, όπου εκείνη δεν ήθελε να βγει. Αυτό που είπα είναι ότι εμένα μου έχουν ζητήσει να της μικρύνω τα χείλια, ενώ η γυναίκα αυτή έχει κάτι μεγάλα, αληθινά χείλια, πραγματικά. Δηλαδή, έλεος. Πού το είπα όχι. Κακές συμπεριφορές υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν και κακές συμπεριφορές. Μου έχει τύχει να φωτογραφίζω κάποια, ας πούμε, γνωστή και επειδή δεν ήταν σε καλή μέρα εκείνη και δεν της άρεσε ο εαυτός της, είχαμε κάνει μια υπέροχη φωτογράφηση, πραγματικά υπέροχη. Πήρε τον πελάτη, στον οποίο πελάτη εγώ την είχα προτείνει, εγώ ίδια. Είχα πει γιατί δεν βλέπουμε την τάδε και όλα αυτά, που ήθελε να αλλάξει πρόσωπο. Και του είπε ότι, κοίταξε να δεις, δεν μου αρέσει η φωτογραφία, θέλω να την πετάξει που έκανε πολλά λεφτά η παραγωγή. Και να σου πω και κάτι, θέλω να την πετάξει και να πάρει άλλου. Δεν το πέταξε ο πελάτη, την πέταξε αυτή βέβαια. Αλλά έχω ορκιστεί ότι ποτέ στη ζωή μου δεν θα την ξαναφωτογραφήσω. Παρουσιάστρια. Ξανθιά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Υπάρχει account επώνυμη που έχει ξεακολουθήσει γιατί δεν αντέχει άλλο αυτό το Photoshop. Έχει τύχει να στείλω μήνυμα σε επώνυμη γυναίκα γιατί έβλεπα συνέχεια ότι έκανε σερή από τα τέτοια. Σε έχω στείλει, βρε αγάπη μου γλυκιά, θέλω λίγο να το μαζέψει. Έλα μωρέ, παίζω λίγο. Παίζει, λέω, όλα τα ανεβάζει και δεν υπάρχει πόρο, δεν υπάρχει τι. Θα φύγει η μύτη, θα φύγει το στόμα. Πόσο βαρετό είναι να σε ρωτάνε σε κάθε συνέντευξη για τη διαφορά ηλικίας? Σίγουρα η εξωτερική εμφάνιση παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Και άμα δεις έναν γέρο άνθρωπο με ένα φρέσκο λουλούδι δίπλα, μπορεί να σου κάνει μπηλιά. Αλλά δεν είχαμε τέτοια εικόνα. Τώρα δεν είμαι ανόητη. Τι είπες, δεν χωράει ζύγια, δεν ζηλεύεις? Όχι, δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω στη θεωρία που συζητάμε τώρα. Αν δω τον άνθρωπό μου στη γωνία αγκαλιά με κάποιον, θα ζηλέψω. Δηλαδή, το Instagram δεν το έχει τσεκάρει ποτέ? Τον πρώτο καιρό νομίζω όλα τα είχα τσεκάρει. Για να θυμηθώ. Όλα. Έπαιρνε κινητό και άνοιγες όλες τις γνώμες. Όλα, όλα. Την αγαπώ τη Ρούλα πάρα πολύ. Να στείλουμε τα φιλιά μας και στη Ρούλα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Και στον Αποστόλη και στα δύο παιδάκια τα υπέροχα. Φυσικά, και τώρα, φυσικά. Μετά από αυτά τα ωραία γλυκά πράγματα, πείτε μου, σας παρακαλώ, ποια είναι αυτή η ξανθιά παρουσιάστρια που έκανε αυτό το πράγμα? Και εγώ σκέφτομαι, γιατί λίγες έχουν. Εντάξει, προς τα έξω δεν φαίνεται. Μία έχει τη φήμη προς τα έξω, ίσως δύο. Αλλά και στη κακότροπη, ας πούμε. Εντάξει, το χώρο είναι λίγο περισσότερο. Αυτό περισσότερες. Δεν είναι κακότροπη. Αυτό είναι, λίγο, έτσι, είναι λίγο πιο σοβαρό από ό,τι. Ναι, δεν είναι πολλές οι οποίες έχουν, ας πούμε, την. Πώς θα το πω. Τα κότσια ή έστω την έλλειψη. Πώς να το πω. Την έλλειψη ευαισθησίας, ώστε να πάρουν ένα πελάτη και να ακυρώσουν τόσο πολύ μία δουλειά. Και ειδικά μια δουλειά με τη Ρούλα Ρεύη, που έχει φανταστικές δημοσιοσχέσεις σε αυτό το χώρο. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλή στη δουλειά της, την αγαπάνε και οι άνθρωποι που φωτογραφίζει. Είναι καταπληκτική. Ναι. Τώρα κατευθείαν, γιατί όλοι όσοι μας βλέπουν σίγουρα σκέφτονται κάποια πράγματα. Μιλάμε για προβεβλημένες, ξανθιές παρουσιάστριες. Και καλά, όλες οι ξανθιές παρουσιάστριες, ρε παιδιά. Μόνο εγώ δεν είμαι σίγουρο. Που κάνουν πάρα πολύ μεγάλες διαφημίσεις και καμπάνιες, ρε παιδιά. Η μία είναι η Σπυροπούλου, η άλλη είναι η Σκορδά και η άλλη είναι η Ελενόρα Μελέτη. Η Σπυροπούλου θα πούμε εμείς ονοματελειπή, Ρούλα Ρεύη, που θα αρχίσουμε να κάνουμε εμείς ονοματολογία. Φαντάζομαι, γιατί αν το βλέπα τώρα στην τηλεόρασή μου στο σπίτι, εκεί θα πήγαινε το μυαλό μου. Τι να κάνω το καλό προαίρετο.
μου επιτρέπετε, επειδή είναι αρχή τη εβδομάδα. Και εγώ είμαι ξανά παρουσιάστρια. Εγώ πάλι δεν είμαι. Εσύ αλλά ξέρουμε ότι δεν είσαι εσύ. Όμως δεν είμαι εγώ, Λάνταρ. Δεν είμαι. Άρα εγώ να ρωτήσω το εξή. Έρχομαι τώρα εγώ, είπα καλό προαίρετα. Στη μήνυ την πέστε δηλαδή όλοι μαζί να πλάνουν να ολοκληρώσουν. Έρχομαι εγώ τώρα και σκέφτομαι. Έχει κάνει μια φωτογράφηση, μια γυναίκα. Έτσι. Έχει δει τι φωτογραφίε και για κάποιον. Όχι υποχρεωτικά εξηγήσιμο λόγο κατά τη φωτογράφο μας, δεν της αρέσει καθόλου. Αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα, αισθάνεται πάρα πολύ άβολα. Είναι περίεργο, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και μια πιθανή επιλογή να πάρεις τηλέφωνο και να πεις παιδιά. Κρατερέ, είναι πρόβλημα, θα δεν μπορώ, πεις κάτι δεν, όμως. Δεν με αντέχω να με βλέπω. Θα ήθελα να την ξανακάνω τη φωτογράφηση. Κοίταξε, από τη στιγμή συγγνώμη, που κάνεις εξώφυλλο, έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις αυτό. Γιατί κάνεις εξώφυλλο, δίνεις συνέντευξη. Δεν είναι εξώφυλλο εδώ. Εδώ είναι προϊόν, αυτό λέει. Εδώ είναι πελάτης. Αυτό θέλω, παιδιά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν κάνεις εξώφυλλο, ναι, έχεις δικαίωμα να πεις αυτό, παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει, δεν θέλω να βγω στο εξώφυλλο και ξέρω εγώ τι. Όταν κάνεις μια δουλειά για έναν πελάτη, δεν είναι τόσο πολύ στο χέρι σου, ας πούμε. Δηλαδή, αν αρέσεις τον πελάτη, είναι οκ. Okay. Γιατί εκείνος πληρώνει, οπότε... Ναι. Okay. Δεν ξέρω, πάντως επίσης, εγώ ειλικρινά δεν θέλω να μπούμε σε ονόματα καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι οποιαδήποτε και δεν θέλω. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει και την ίδια τη ρούλα τη Ρέβη. Φαντάζομαι γνωρίζονται. Στον χώρο λίγο πολύ όλοι γνωρίζονται. Παιδιά, πάρει την ίδια τη ρούλα και να τη πει ότι δεν μου άρεσε. Ναι, να τη πει να κάνουμε λίγο συμπληρωματική, α πούμε. Κάποιε συμπληρωματικέ λήψει. Όχι να πα στον πελάτη και να κυρώσει μια δουλειά και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Πάντως, εμένα, α πούμε, προσωπικά μου έχει συμβεί να έχω κάνει μια φωτογράφηση, όχι για προϊόν. Εξωφύλου φωτογράφηση και δεν άρεσε στους ανθρώπους η φωτογράφηση. Δεν θέλω να πω τώρα για να μην αυτό. Και να κάνεις επαναληπτική. Στους ιδιοκτήτες του περιοδικού δηλαδή και έγινε επαναληπτική με άλλο φωτογράφο. Αυτό συμβαίνει. Το οποίο ήταν δική τους, πώς να σου πω, απόφαση αυτό το πράγμα. Εγώ όλες μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν τους άρεσαν αυτού. Δεν ήταν και καλά. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 13. Γιάννη μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και θα είναι καλή εβδομάδα γιατί, παιδιά μου, καλημέρα. Σήμερα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Τι καταρχήν, γίνεται? Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ για την Eurovision. Χαρούμενο σε βλέπω. Θέλω να πω κάτι για τον Γιάννη. Χθες με παίρνει τηλέφωνο, με πήρε κατά το μεσημεράκι. Μάλιστα την ώρα που τρώγαμε ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Και μου λέει ένα χρόνια πολλά, μου λέει τις ευχές. Και με αυτά που θα συμβαίνουν με την Eurovision, Κατερίνα, στις ευχές μέσα έβαλε την Eurovision. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε την κατάσταση του ανθρώπου, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι αυτή εδώ η εκπομπή αγαπάει την Eurovision και νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και δημόσια την Τάμτα, η οποία επιβεβαίωσε πλήρως το ρεπορτάζ λέξη-λέξη που είχαμε πει εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά παιδιά μου, εντάξει, με την Κύπρο τα έχουμε πει. Έχουμε πει για την Κύπρο, έχουμε πει για την Τάμτα. Με την Ελλάδα, τι συμβαίνει τώρα? Βλέπω ένα πολύ ταλαντούχο κύριο που λέγεται Βαγγέλης Κακουριώτης και δεν τον έχουμε τυχαία, γιατί θα το δούμε πολύ, πολύ σύντομα και μπροστά. Λοιπόν, στην ονοματολογία που αφορά στην ΕΡΤ και στην Ελλάδα, πάμε λοιπόν λίγο στα της Ελλάδας, ο Βαγγέλης Κακουριώτης παίζει πολύ δυνατά. Λοιπόν, εγώ πριν από 10 μέρες σας είχα πει ότι τα πράγματα στην ΕΡΤ είχαν παγώσει λόγω του ότι δεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο, όμως την Παρασκευή έγινε διοικητικό συμβούλιο και μέσα στα θέματα τα πρώτα τα οποία συζήτησε η ΕΡΤ ήταν βεβαίως τι θα γίνει με την Eurovision. Διότι σε φοβήθηκαν, πήγες στην ημέρα και σου λέει πρέπει να κάνουμε κάτι με την Eurovision, δεν είναι λοιπόν δυνατόν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ο οποίος είναι βεβαίως ένας καλλιτέχνης της Panic Records, η οποία τα τελευταία χρόνια ειλικρινά έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της στη Eurovision και έχει πάει πολύ καλά και πέρυσι με τον Φουέγκο και με τη Γιάννα Τερζή, ασχολείται και αγαπάει τον διαγωνισμό αυτό λοιπόν. Θέλει. Θα ήθελε, δηλαδή, η δική της πρόταση είναι για την Ελλάδα να πάει ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Προσέξτε όμως τώρα τι συμβαίνει. Έχουμε δύο σενάρια αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ. Δηλαδή, θα έχουμε απευθείας ανάθεση ή θα έχουμε ελληνικό τελικό. Αυτό νομίζω θα το γνωρίζουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο που θα αποφασιστεί. Διότι εμείς εδώ είχαμε πει μερικά ονόματα ήδη τα οποία έπαιζαν, είχαμε μιλήσει και για την Καλομήρα, που θυμόσαστε, σας είχα πει εγώ ότι ναι, η Καλομήρα θα μπορούσε να πάει με απευθείας ανάθεση αν της γινόταν. Το είχες πει. Αν της γινόταν επίσημη πρόταση, που δεν έγινε το διάστημα που ήταν εδώ στην Ελλάδα, διότι τότε δεν είχαμε διοικητικό συμβούλιο ακόμα στην ΕΡΤ. Και η αλήθεια είναι, μιλώντας πάλι με την Καλομήρα, μου είπε ότι την έχει προσεγγίσει πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης που έχει ξαναπάει στην Eurovision και της έχει ήδη έτοιμο τραγούδι. Ποιος? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί ακόμα αυτό το ξέρεις? Άντε ρε εσύ, Γιάννη. Λοιπόν, κρατάμε. Είπαμε Κακουριώτη, είπαμε Καλομήρα. Επίσης, σε περίπτωση που γίνει εθνικός τελικός,
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι και ο Νίκος Γκάνος έχει ήδη έτοιμο τραγούδι το οποίο θα ήθελε να πάει στην Eurovision. Τρία τα ονόματα λοιπόν, οκ? Okay? Μάλιστα. Δεν κρατάμε αυτό. Μου, αλλά να πω κάτι. Συγγνώμη. Καταρχάς δεν πήγαμε καλά με τη Γιάννα Τερζή. Συγγνώμη, το κρατάω μέσα μου. Λέμε. Εντάξει. Πες, τι θες. Ναι. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ναι, είναι ας πούμε αυτός που πρέπει να στείλουμε στη Eurovision. Θεωρείς, δηλαδή δεν θα ζήσουμε καλά μια νέα Τερζή, δηλαδή σε pop τώρα εκδοχή. Λοιπόν, άκου να δεις, αγαπημένη μου, επειδή ναι, δεν ξέρω την Eurovision πάρα το πολύ αγαπημένη καλά. Αγαπημένη μου δεν του βγήκε εύκολα, το είδες έτσι, ναι. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Ναι, λοιπόν, το καταλάβαμε. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης έχει όλο το πακέτο. Σου θυμίζω ότι ήταν πολύ εύκολα νικητής του Dancing with the Stars. Ναι, άρα έχει και την κίνηση. Και οι χοροσταλίτες πέρσι, Γιάννη. Και δεν να πει αυτό και δικαίω. Ήταν πολύ ωραία η χώρα. Ότι ξέρει πιο καλά εσύ από μένα τη Eurovision τώρα και έχει άποψη. Δεν είπα εγώ. Όχι, μια συζήτηση να κάνουμε. Ναι, ναι, όπου γάμος και μαντήλι, βρε καλό στον τον Βασίλη. Εγώ θα τολμούσα να πω για σένα, Μαριλό μου. Τέλος πάντων. Θα ήθελα έτσι πριν φύγει να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι ακόμα. Υπάρχει κάποιο Έλληνα άλλο, ο οποίο νομίζει ότι θα μπορούσε να μα πει αν έχει κλείσει για τη Eurovision με κάποιο τρόπο, α πούμε. Βεβαίω, θα το πω λοιπόν. Γι' αυτό αποκλειστική είδηση το μαθαίνετε πρώτη φορά από εδώ. Ναι. Δημήτρης Κοντόπουλος, παιδιά μου, πηγαίνει με τη Ρωσία στη Eurovision. Έχει δεχτεί πρόταση από τον Φιλ Κιρκόροφ, τον πολύ γνωστό Ρώσο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει πάει πολλές φορές στη Eurovision. Ο οποίος μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση στα social media, όπου ουσιαστικά είπε ότι θα τα πούμε στην επόμενη μας περιπέτεια στο Ισραήλ. Και εγώ, επειδή έχω μιλήσει και με το περιβάλλον του Φιλ Κιρκόροφ, σας λέω ότι του χρόνου πάνε για τη Ρωσία. Ήδη είχαν πάρει μία τρίτη θέση το 2016 και νομίζω ότι πάνε για πιο ψηλά αυτή τη φορά. Πόσες φορές έχει πάει ο Κοντόπουλος Eurovision? Τουλάχιστον 7. Θα έλεγε κανείς ότι έχει πάρει εργολαβία όλη την Ανατολική Ευρώπη για τη Eurovision. Και έχει πολύ καλές επιτυχίες. Δύο δεύτερες θέσεις, δύο τρίτες και δεν το συζητάμε. Και πολύ καλά κάνει. Τα καταφέρνει θαυμάσια. Ευχαριστούμε, Γιάννη μας. Και νομίζω, εντάξει, το ξέρετε. Για ό,τι αφορά στη Eurovision θα είμαστε εδώ. Ακόμα και τη Μάρα Ζαχαρέα θα διακόψουμε αν χρειαστεί. Αγόρι μου. Ευχαριστούμε, Γιάννη μας. Καλή, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν ήταν. Φυσικά πολλά για τις εξελίξεις θα σας ενημερώνουμε πολλά και ευχάριστα. Δεν μπορεί να πει κανείς να έχει έτσι ωραία εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Για να γυρίσουμε εδώ, να συνεχίσουμε την αντίστοιχη μέτρηση. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα και τι δεν έχουμε. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή εβδομάδα. Θυμήθηκες ότι έχεις σύζυγο στη φυλακή και ήρθες να τον δεις? Μα την Αγία Κοκό Σανέλ, τι δωμάτιο είναι αυτό που σε έχουν βάλει? Μικρό, βρώμικο και υγρό. Υγρό. Τι γίνεται εδώ? Αφήστε τον κάτω! Δείτε σε λίγο αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του Greece's Next Top Model. Εγώ έχω ανασφάλειες. Προφανώς και. Αν είχα κορίτσι με ανασφάλειες, πρέπει να είσαι πλεξικιά. Άρα ξεκινάμε με το τι είσαι εκτός κόνσεπτ. Στη δική μου τη ζωή εσύ νούμερο ένα. Και δεν σε συγκρίνω με κανένα. Ξέχνα όσα ήξερες κι όλα τα περασμένα. Τόσο χώρο στις εκκλήσεις και άσχετα. Διότι καταλαβαίνετε τώρα με το χριστουγεννιάτικο σκηνικό ανεβαίνει και η διάθεση.
σήμερα διαφορετικό τρόπο. Φυσικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε γεροί και δυνατοί. Και έχουμε και εμείς ένα νούμερο ένα, το οποίο είναι επίσης γιορταστικό. Ναι, να, ρε, μέχρι φίλε, εκεί να πούμε. Γιατί, γιατί δεν μπορούμε εμείς. Δεν μπορούμε. Μπορούμε. Σκάγε μπορούμε, εννοείται. Αυτό που κατάλαβες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε την αντίστοιχη μέτρηση. Πάμε στο νούμερο 10. Το νούμερο 10, γιατί η εβδομάδα και η εκπομπή για μένα. Τώρα ξεκινάμε. Έχουμε τα μισά να μαζεύει. Το κούκουτο δελτίο. Δοξάστε με. Η Ελισάβετ Κυρίτσι έχει φτιάξει πάλι ένα κούκου δελτίο φανταστικό και θέλω να ρωτήσω, η Άση είπε ότι με την Πανσέλινο θα είχαμε εντάσεις και... Τόπι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε μια ένταση στην τηλεόραση. Ας πούμε, η Βίκη Χατζηβασιλείου λίγο τσαντίστηκε με το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Γιατί... Δεν ξέρω, εμένα έτσι μου φαίνεται. Θέλω να το δείτε, να μου πείτε και τη γνώμη σας. Επίσης και ο Τζόρτζογλου. με τον Τζουρό. Αν δεν είχαν κάμερες, θεωρώ ότι μπορεί να είχαν αρπαχτεί λίγο. Και έχουμε και ένα quiz. Πιο πολύ διάσημο, πάρα πολύ διάσημο πρόσωπο είχε δεχτεί πρόταση να παίξει την Αλίκη της Κορινθίου ή της Γερονικολού. Θα το συζητήσουμε εδώ. Πριν δεχτούν την πρόταση εκείνες. Τι λες τώρα. Βεβαίως και το αποκαλύπτει στην κάμερα. Νούμερο 10. Αν η Δευτέρα ήταν κατάσταση, θα ήταν αυτή που έζησε ένας χειριστής Κλάρκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφερε τούμπα μια ολόκληρη αποθήκη και βγήκε σως και βλαβής μέσα από τον χαμό και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εργάζεται στην εταιρεία. Ελάτε, μπορούμε. Υπάρχουν και χειρότερα. Συγγνώμη, είσαι φοβερός. Το μωρό. Το μωρό. Το μωρό. Το μωρό. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό. Εντάξει, ούτε ο Σάκης Ορβάς. Αγαπητέ μου, συγγνώμη, είσαι φοβερός. Το μωρό. Το μωρό. Το μωρό είναι φοβερό. Καλή επιτυχία. Μπορώ να σε βγάλω μια φωτογραφία με το μωρό μου. Φυσικά και μπορείς. Χαρά. Οχ, τι αγάπη μου. Πώς το λέτε. Νικόλα. Εντελώς αυθόρμητα και φυσικά, μέθοδος Πατσίνο λέγεται, μια νεαρή μητέρα στην Κυψέλη αποθέωνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το μωράκι στο καρότσι. Φέρτε το Κλάρκ, λέμε. Η πολύ φίλη μου Βίκη Χατζηβασιλείου στον Ντότ. Δεν το είδα να έρχεται. Θα μπορούσε να αντέξει χωρίς να δουλεύεις καθόλου. Όχι, βέβαια. Δηλαδή η δουλειά σου είναι. Αστείευεσαι, λίγο... καλέ. Δεν ξέρω. Ποιος θα με θρέψει. Έχω κανένα να με θρέψει. Δεν κατάλαβα. Δώσε, Βίκη, μην κρατιέσαι. Δουλεύω από 19 χρονών. Ναι, και ακόμη χρειάζεται να δουλεύω. Γιατί εσύ μπορείς να κάτσεις και να τα τρως. Όχι, αλλά εγώ δεν είχα ποτέ το μισθό της Βίκης Χατζηβασιλείου. Εδώ κάπου αρχίζει το overload. Ούτε δύο παιδιά να στείλει στο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Όχι, δεν. Άρα ούτε τέξω τη Βίκη και τη Βασιλείου είχε. Όχι, σίγουρα. Όχι. Άρα όσο δεν μπορεί εσύ, δεν μπορώ κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Θανάση, μπορεί να κλάψει σε εμβριακή στάση σε κάποια γωνία του πλατό. Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο. Οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Ωστόσο, μόνο ένας τολμάει και κυκλοφορεί στους έρημους δρόμους, κάνοντας ερωτήσεις. Φέτος γίνανε δύο παραστάσεις με την Αλίκη. Σου γίνει κάποια πρόταση από αυτά τα δύο? Ναι. Μου είχε γίνει πρόταση, αλλά δεν ήθελα να το κάνω. Ποιος έκανε άραγε την πρόταση, ο Γιώργος Βάλαρης της Νεράιδας και του Παλικαριού ή ο Λάκης Λαζόπουλος με τα χτυποκάρδια στα Θρανία? Α, καλώς τα μάτια μας τα δυο. Συνάλλαδιο της Σοφίας Μαριόλα, αν και λείπει. Είσαι ένας άνθρωπος που του αρέσει γενικά να φωνάζει αυτό που ζει. Δηλαδή, γουστάρεις να... Ο ενθουσιασμός φωνάζει, αγόρι μου. Γιατί γίνεται ένας ενθουσιασμένος και ένας σιωπηλός? Δεν γίνεται. Δηλαδή... Το παίζεις τότε. Ο Στράτος Τζόρτζογλου σε υπερτρανς στο καλύτερα δεν γίνεται αφού τον τζίγκλισε λιγάκι ο Κώστας Τσουρός. Σε κλεισί έρωτα που έπαιξε. Your own. Δεν το βγάζεις. Δεν το βγάζεις. Για μένα. Είσαι τσιμπούνι. Είσαι τσιμπούνι. Να το βγάλεις παντού. Να πάω στο μπάνιο και να πετάω νερά και να το βγάλω. Παντού. Κάνε ό,τι τρέλα θέλεις. Ό,τι τρέλα θέλεις. Να βάζω φωτογραφία. Βάλε φωτιά στο σπίτι. Ηρέμησε, Στράτο, θα φέρω το Κλάρκ. Εγώ δεν είμαι ό,τι νομίζεις. Δεν είμαι τώρα που χαρίζεις. Η Τάμτα επιβεβαίωσε στη Σάσα το ρεπορτάζ μας σχετικά με το αν υπήρξε πρόταση από την Κύπρο για τη φετινή Eurovision μέσω της εταιρείας της. Αυτό που γνωρίζω είναι πως έχει κάνει το Rick Manon
κρούση στην δισκογραφική μου εταιρεία, στην Mino CMI, και έχουν αναφερθεί και στο όνομά μου μέσα στους καλλιτέχνες που έχουν προφανώς συζητήσει. Μήπως επιτέλους ήρθε η ώρα της? Εγώ δεν έχω να δηλώσω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που λέω κάθε χρόνο. Εννοείται πως με ένα τραγούδι, με πολύ χαρά και τιμή μου θα ήταν να εκπροσωπήσω την Κύπρο, την Ελλάδα, την Γεωργία και όλες αυτές τις χώρες που έχω τα κομματάκια τους μέσα μου. Από την Ελλάδα σου έχει γίνει κρούση? Όχι. Όχι. Μια φορά έφτασε κοντά, το 2007. Και τότε την κατέβασαν στον αγώνα με το τραγούδι «Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε η φρέζα χείρα». Ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Και κάπου εδώ εγώ λέω να αποχωρώ. Μην ξεχάσετε το GNTM απόψε, ε. Το νου σας. Σας βλέπω. Μας βλέπει πέρασε. Κανονικά. Και επειδή είναι και πρωταθλήτρια η Ελισάβετ στο Kung Fu, σας θέλω λίγο έτσι συμμαζεμένους, δεν είναι και τώρα. Μαζί. Λοιπόν, από πού θέλω να ξεκινήσουμε? Πάμε από την Βίκη Χατζηβασιλείου, πιστεύω. Φόρτωσε, ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι. Καμιά φορά τα φαινόμενα πατούν. Δηλαδή, βλέπεις την κυρία Χατζηβασιλείου. Κάνει πάρα πολλά χρόνια τηλεόραση. Πολλά. Έχει και δική της εκπομπή. Λες ότι ναι, ρε παιδί μου, αμείβεται καλά. Μπορεί να κάτσει και λίγο εκτός. Προφανώς έτσι σκέφτηκε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, αλλά εκεί του έρχεται το δωράκι από την κυρία Χατζηβασιλείου. Γιατί εγώ δεν περίμενα ότι η ίδια πληρώνει και για τα δύο τους τα παιδιά στο εξωτερικό τα οποία σπουδάζουν. Εγώ νόμιζα ότι τουλάχιστον. Δεν είπε ότι μόνη της τα πληρώνει. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι μόνη της. Όχι, ρε, είπε ότι η γυναίκα είπε. Έχεις εσύ δύο παιδιά, δύο παιδιά λέει, που τα σπουδάζεις στο εξωτερικό, ναι, κατάλαβες, ναι, δηλαδή αυτό χρειάζεται λεφτά. Θα μπορούσε να πει και άλλα 10 πράγματα της προσωπικής ζωής τα οποία έχουν έξοδα. Και φυσικά, ρε παιδί μου, αν έχεις χτίσει τη ζωή σου με κάποια στάνταρς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις έκπτωση σε αυτά και να κάτσεις και να ράξεις έξω. Γενικά μπορούμε να πούμε, και νομίζω ότι αυτό καλύπτει τα πάντα, είμαι σίγουρος ότι όμως δεν θα το αφήσετε έτσι, ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος ούλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό και νομίζω ότι αυτό είπε και η Βίκη στη συνέντευξη αυτή. Ήταν περίεργο λίγο όμως που αγρίεψε. Γιατί εντάξει, δημοσιογράφος είναι απέναντι, σου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Εγώ δεν το περίμενα από τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Εντάξει, είναι μια διάκριτη όμως ερώτηση. Ξέρει πολύ καλά και τη δουλειά και συνήθως είναι ευγενικό. Και δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο ότι τον πήρε από τα μούτρα κατευθείαν. Δηλαδή, έχει δίκιο η Τζόρτζια. Ναι, αυτή είναι ίσως από τις πιο αδιάκριτες ερωτήσεις που μπορεί να ρωτήσεις κάποιον. Δηλαδή, αν πώς είναι η σεξουαλική του ζωή τέλος πάντων και πόσα χρήματα ωραία. Παίρνει. Ναι, πάρε, παιδί, πάρε πάλι. Δεν ρωτάς ποτέ. Πάρε τη βίβλο της δημοσιογραφίας και δες ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτάει βίβλος. Και να μην απαντήσει ως ενδεξιαζόμενος. Ωραία βίβλο, να τη χαίρεστε. Πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε. Ο Τάκης Ζαχαράτος. Αλήθεια. Στεφάν. Ξέρεις. Έχεις ρεπορτάζ. Ποιος από τους δύο σκηνοθέτες μας διάλεξε, είχε επιλογή και πρότεινε στον Τάκη Ζαχαράτο? Αναφέρεται η ερώτηση συγκεκριμένα τον Αναγνωστόπουλο για τα θεατρικά που φέτος βλέπουμε. Γενικά στη ζωή δεν ήταν γενικά, αν είχε πρόταση. Άρα λοιπόν είναι δύο οι σκηνοθέτες. Είναι ο Λάκης Λαζόπουλος και είναι και ο Γιώργος Βάλαρης. Σωστό. Από τον Λάκη Λαζόπουλο δεν μίλησα με τον άνθρωπο, νομίζω ότι ήταν ακόμα στο εξωτερικό. Με τον Βάλαρη μίλησα όμως πρωί-πρωί, κατά τις 9 παρά. Και ήταν κατηγορηματικός ότι δεν είναι αυτός και ποτέ δεν έχει κάνει πρόταση στον Τάκη Ζαχαράτο. Κάτσε βρυσί, Στέφανε, συγγνώμη. Δηλαδή στο ρόλο της Γερονικολού θα ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό. Παιδιά, για να το λέει τώρα όμως ο κύριος Ζαχαράτος δεν λέει ψέματα. Δηλαδή ο Γιώργος Βάλαρης είναι και λίγο πιο extreme, ας πούμε, σε επιλογές του. Ο τρόπος που κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος αυτή τη στιγμή την παράσταση δεν χωράει τον Τάκη Ζαχαράτο. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Μήπως είναι κάτι διαφορετικό. Μήπως είναι κάτι διαφορετικό. Μήπως η ερώτηση ήταν για αυτές τις δύο πάντες του Αναγνωστόπουλου. Τώρα με στο βίντεο. Δύο παραστάσεις όμως. Όχι, στο βίντεο, όχι από αυτές που βλέπουμε. Ανέφερε, δεν ανέφερε, θέλω να πω, ονόματα των παραστάσεων. Ναι, αλλά αυτές τις δύο βλέπουμε. Ρε Κατερίνα, τι να κάνουμε, δεν βλέπουμε μια τρίτη. Ναι, παιδιά, αλλά προσπαθώ λίγο να σκεφτώ. Άρα, Κατερίνα, γι' αυτό είχε βγει ντυμένος Λίζα Πετροβασίλειο, Τάκης Ζαχαράτος, και είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στη Γερονικολού. Μήπως τελικά και εκεί ήταν, εκεί χτυπούσε καμπάνα. Σας το είχα πει τότε ότι μπορούσε να παίξει και μου είχατε πει, μα αποκλείεται, όχι. Κάτι χτύπησε καμία καμπάνα. Επίσης, ο Τάκης Ζαχαράτος είχε συνεργασία πέρσι με τη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής θεάτρων που έχει το Ήβη. Το... Μήπως, ρε παιδί μου, έγινε μια κουβέντα τύπου «Α, θα ήταν έτσι αυτό... ενδιαφέρον» και είπανε «Α, μετά όμως όχι». Μπορεί. Μήπως δεν ήταν η πρόταση από το σκηνοθέτη, αλλά ήταν την εταιρεία παραγωγής. Μήπως ήταν διαφορετικά ανεβασμένο το έργο, αν ήταν ο Ζαχαράτος. Νομίζω ότι υποχρεωτικά και μόνο θα ήταν διαφορετικά. Ναι. Εμάς μας αρέσει όμως και όπως είναι ενδιαφέρον, τώρα. Ενδιαφέρον όμως. Τιμή
τιμή και δόξα. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Συνέχισε και μόλις τελειώσεις. Τιμή και δόξα στο Στράτο Τζόρτζογλου, ο οποίος υποστηρίζει αυτό που κάνει. Και δεν δέχεται αυτά που λέει ο κύριος Τσουρός για το αν θα βροντοφωνάζει τη σχέση του ή όχι. Μέχρι την ερώτηση, αγαπητέ Κώστα, ήμασταν μια χαρά. Τον ρώτησε. Σ' αρέσει να φωνάζεις αυτό που νιώθεις? Απαντάει μετά ο Τζόρτζογλου. Από τη συνέχεια τη συζήτηση και τη τυχομηθεία, δεν σε αφορά, κύριε Τσουρέ, αν θα πρωτοφωνάξει ο Τζόρτζογλου τη σχέση του ή όχι. Κάτσε, δεν είναι ανήλικος. Δεν είναι ανήλικος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι κάνει, πώς το κάνει, πότε το κάνει και γιατί το κάνει. Και έχει όλο το δικαίωμα. Ωραία, αφού ξέρει πώς το κάνει και γιατί το κάνει, όταν επιλέγεις να βγάλεις κάποια πράγματα εκεί έξω, φαντάζομαι ότι ο κύριος Τζόρτζογλου τόσα χρόνια στα μίντια ξέρει πώς λειτουργούν τα μίντια, θα πάρεις και τις κριτικές που θέλεις. Δεν γίνεται να σου λένε όλοι μπράβο, ούτε να συμφωνούν όλοι με αυτό που κάνεις. Τι κρίνουμε? Ο δημοσιογράφος το αξιολογεί και εκείνο σύμφωνα με το κριτήριό του. Προηγουμένω δεν έλεγε την δημοσιογραφία. Θα πάρω από τρελάνη τώρα. Βίβλος τώρα. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν βρίσκεται. Δεν με ακούσατε καλά, μάλλον. Δεν είσαι σταθερή στις απόψεις. Δεν με προσέξατε καλά. Δεν με προσέξατε καλά, γιατί είπα ξεκάθαρα ότι μέχρι την ερώτηση είμαστε OK. Την κριτική μετά δεν καταλαβαίνω από πάνω. Όχι, και κριτική έχει μέσα. Αυτό λυπάμαι που στο λέω. Παιδιά, συγχωρέστε με, αρέσει Γιώργο. Συγχωρέστε με. Δηλαδή, θα ήθελε πάρα πολύ να σου να στη θέση του Κωστή και να κάνει την ίδια ερώτηση. Είμαι σίγουρο. Θα την έκανα την ερώτηση σου, Μπαμπά. Ναι, ρε παιδί μου, μα το ίδιο από την άλλη. Περιορέξει κολοκυθόπιτα. Δηλαδή, και ο Κώστας είναι ερωτευμένο και δεν το δείχνει και καλά κάνει. Και ο Τζόρτζο είναι ερωτευμένο και το δείχνει. Και τα δύο είναι ωραία. Όποιος και καλά κάνει. Όποιος θέλει, επιλέξει ζωή του. Άρα το μόνο πρόβλημα σου είναι με το Μαυρίδι, αν είναι ερωτευμένο και το Μαυρίδι. Αν είναι με το Μαυρίδι και τον φέρει στην εκπομπή, ενώ έχει κάνει δηλώσεις. Δηλαδή, αν ο Τζόρτζογλου έβγαινε και το έπαιζε διανοούμενο και τα λοιπά και έλεγε παιδιά, τώρα το lifestyle μακριά από εμά και έβγαλε τη Μαριόλα φάτσα κάρτα. Άρα, συμφωνείς σε αυτό που λέω εγώ. Συμφωνείς σε αυτό που λέω εγώ. Νομίζω γενικά. Γιατί ο Τζόρτζογλου ουσιαστικά δεν είπε κάτι στον Κωνσταντίνο τον Τζουρό για το αν δημοσιοποιεί ή όχι τις σχέσεις του. Ο Τσουρός είπε στον Τζόρτζογλου. Νομίζω αν μου επιτρέπετε. Είναι δημοσιογράφος ο Τσουρός. Να γίνει και περίμενε, είναι δημοσιογράφος. Συγγνώμη, κρατερέ, πραγματικά. Αλλά δεν είναι ότι βάζουμε ταμπέλα είμαστε δημοσιογράφοι και τον κριτικάρουμε. Και δεν το λέω κακά τώρα αυτή τη στιγμή. Σας λέω ότι η ερώτηση είναι μια χαρά. Δεν αφορά αν μου επιτρέπετε, είμαστε η τελευταία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση και εγώ προσωπικά ο πιο τελευταίος που μπορούμε να πούμε κάτι, ή εγώ τουλάχιστον, όσον αφορά την έκφραση των συναισθημάτων. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αν έχουμε ένα βιντεάκι μαζευτικό από τις φορές που έχω σηκώσει τα σκαμπό, που έχω κάνει βουτιά πάνω στον πάγκο, που έχω πηδήσει πάνω από τον πάγκο, που έχω εκφράσει λοιπόν με μια τεράστια υπερβολή τη χαρά μου. Έχεις μπει σε ασανσέρ. Να έχουμε γλωσσοφιλήματα. Έχεις κάτι μόνο αυτό. Υπερβολή ξενοδοχείου. Ξενοδοχείου. Αν καλύτερα να κάνει γουτσουγούτσι ποδαράκι. Η υπερβολική έκφραση σε αυτό που νιώθεις είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Για τον έρωτα λέμε. Γιατί το έχω. Μα όταν το έχεις ένα δεν πράγμα. Δεν είναι ερωτευμένο ο κρατέρας με το σκαμπό. Δεν το έχει συνέχεια έτσι επάνω. Και ξέρω και άλλους. Και ξέρω και άλλους χαρακτήρες οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με έπιπλα. Μη με κάνεις να μιλήσω. Μη με κάνεις να μιλήσω. Θες να τα πω. Θες να τα πω. Θες να τα πω. Που είναι επιπλόφιλοι, θες να τα πω. Τέλος πάντων. Πρόσεχε, γιατί παίζει με τα πλάνα του Τζόρτζο και θα νομίζω ότι λέγεται το κρεβάτι. Όχι, όχι, είναι το όνομα, θα πω μόνο το όνομά του. Αχριστόφορος λέγεται. Αυτός που έχει θέμα με τα επιπλά. Τέλος πάντων, ας το κλείσουμε εδώ. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 9, γιατί ήρθε η ώρα για... This is next up, Γιώργια! Κωνσταντινίδη, προσπάθησα απεγνωσμένα να σε σώσω, αλλά δεν έγινε. Δεν ήταν. Πέρα από αυτό, όμως, πάμε γιατί σήμερα το βράδυ, παιδιά, έχουμε, βασικά τώρα έχουμε, αποκλειστικό απόσπασμα από το Greece's Next Top Model. Από σήμερα το βράδυ, τα πράγματα αλλάζουν δραματικά στο σπίτι, γιατί σπάει η τελική δεκάδα. Θα είναι 9 από εδώ και μπρος όλα τα κορίτσια μέσα στο σπίτι και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να βρούμε τη μία και μοναδική που θα πάρει τον τίτλο. Η πίεση δημιουργεί εντάσεις μεταξύ στα κορίτσια και βλέπουμε ότι ίσως ξεσπάει η μία χωρίς να έπρεπε στην άλλη, και μιλάω για την Ερμίδου και την Ξανθή, και επίσης θα έχουμε μία δοκιμασία ανεπανάληπτη. Τα κορίτσια θα πρέπει να ποζάρουν με φαγητό αυτή τη φορά, με εδέσματα, ωραία θα τα πω εγώ, και υπέρλαμπρα φορέματα να δείξουν πόσο σεξι και γυναικάρες είναι στο απόσπασμα που ακολουθεί. Α, και επίσης να σας πω και κάτι, έχω και μία δήλωση της Μικαέλα, η οποία λέει ότι ένιωσε ταπεινωτικά. Γιατί άραγε, δες το στο νούμερο 9. You wanna be on top.
Ο Διονύσης ο Πάνος. Περιμένω να ακούσω καλές ερωτήσεις. Καλές θα μπορούν να είναι και κακές κάποιες. Γιατί το λείπεις τεχνητός εδώ. Πειράζει γεννή μου, εγώ δεν νομίζω σε μένα το. Όχι, όχι, σε μένα το είπα, αλλά δεν έγινε και κάτι, δεν δίνω σημασία. Μετά θα λέει για bullying και θα λένε ότι εγώ δεν κάνω bullying. Δεν νομίζω να είμαι η μόνη που μου φάνηκε έτσι, γι' αυτό σου λέω. Νομίζω ότι θα κάνεις να πας να της μιλήσεις, ναι. Καλά, δεν την πιάσω μετά να της πω. Η γεύση της επιτυχίας είναι πάντα γλυκιά. Όσο φτάνεις πιο κοντά προς το τελικό, σπάς λίγο με κάποια άτομα, η επικοινωνία χάνεται λίγο από πουθενά, δεν βγάζεις άκρη. Εγώ έχω ανασφάλειες. Προφανώς και. Αν είχα κορίτσι με ανασφάλειες, θα τα γάπη. Άρα ξεκινάμε με το τι είσαι εκτός κόνσεπτ. Θα χρειαστεί να δοκιμάσετε πολλές φορές τα όρια σας και μέσα από αποτυχίες να κτίσετε γερό στο μάχη. Σου έρχομαι και σου ζητάω εδώ πέρα σου πάω να σου πω και εξηγήσεις και μου τη λες τώρα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν μιλάμε, δεν λέμε καλημέρα, δεν λέμε τίποτα. Αλλά να μου αφήσει μετά τις τρελίτσες και τα τέτοια. Ή όταν ανεβαίνει στο πλατό και μου τη ρωτάνε, περνάς καλά σπίτι. Και γυρνάει, κοιτάει όλες τις φίλες της. Δείχνει ουσιαστικά στην επιτροπή ότι κάτι τι κάνουν οι φίλες της. Κυρινά ποδαράκια. Μπράβο. Το έπιασα και ξεκίνησα να κάνω την πόζα. Μπράβο σου. Θα φας μια γλώσσα. Θα πάθω σοκ. Α, δεν γίνεται. Αγάπη μου, δεν έχεις βλέμμα κανένα από τόσο ακλή. Κοιτάς το κρέας. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τόσο άσχημα και τόσο ταπεινωτικά από εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι σαν Μικαέλα και με την πορεία μου μέσα στο παιχνίδι και την πορεία μου πριν έρθω στο παιχνίδι, δεν μου αξίζει να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Τι γίνεται, γιατί τα ταπεινωτικά ένιωσε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μικαέλα λέει ότι δεν έχει. Αυτή το είπε, για να μην παρεξηγηθώ. Ταπεινωτικά το είπε η κοπέλα. Είναι ταπεινωτικά σαν Μικαέλα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση όντως η Μικαέλα και νιώθει πάρα πολύ ταπεινωτικά με όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Ίσως έχει να κάνει με τη σχέση της με τα υπόλοιπα κορίτσια. Ή μήπως η Εύη, τώρα που έχει φύγει και η Μέγκη. Έχει συμβεί κάτι μεταξύ τους και η ίδια Εύη μπορεί να την έκανε να νιώσει έτσι. Απάντησα. Να το αποκτήσω. Δηλαδή, καταρχήν, μισό λεπτό. Ένιωσε ταπεινωμένη, ήθελε να πει. Ταπείνωση ένιωσε, ναι. Ωραία, εντάξει, οκ. Σαν Μικαέλα. Και μπορεί να είναι από αυτό που λες, μάλιστα. Μπορεί να είναι από αυτό. Ναι, απόψε 9 η ώρα θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, τώρα, έχουμε εκτός από αυτό το. Την ταπείνωση, εν πάση περιπτώσει, τη Μικαέλα. Έχουμε και την άλλη την ιστορία με την Ερμίδου και την Ξανθή. Το ναι. Οποίο είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε πρόβλημα από τα προηγούμενα. Εγώ κατάλαβα τι έχει γίνει σήμερα. Τι έχει γίνει. Παρεξήγηση. Αυτό. Και θα σα πω γιατί. Αυτό είναι ότι πες. Θα σα πω γιατί. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα λάθος παράδειγμα για να πούμε αυτό που θέλουμε. Λέω λοιπόν εγώ στον Στέφανο. Ξέρω εγώ, έχουμε τον διατροφολόγο στο δρόμο και λέω. Και γιατί δείχνει εδώ το λίπος έτσι. Και αναφέρομαι και δείχνω τον Στέφανο, αλλά ουσιαστικά, τον μπράτσο του Στέφανο ξέρω εγώ, αλλά ουσιαστικά είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ για μένα. Αλλά εκείνη την ώρα δείχνω τον Στέφανο, δεν κάνω έτσι. Εγώ τι έχω την πήγα και μοιάστηκα. Ναι. Νομίζω είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η ένταση και η αγωνία και τα πράγματα δυσκολεύουν και αυτό μπορεί να γίνει ένα φαύλο κύκλο στου ανθρώπου. Νομίζω ότι δημιουργείται αυτό. Αυτή μπορεί από την πίεση δηλαδή. Πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Όντως έχει γίνει μια παρεξήγηση μεταξύ των κοριτσιών και όντως υπάρχει πίεση. Του λείπουν και οι δικοί του, είναι και δύσκολες οι δοκιμασίες. Υπάρχει και καιρό, παιδιά. Ναι, πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν και πάρα πολλές εντάσεις μέσα στο σπίτι. Επίσης, μπορεί να είναι και το γεγονός ότι η Ερμίδου κάνει μια αναφορά στη Ξανθούλα και λέει ότι. Παραδέχεται μπροστά στους κριτές ότι δεν περνάει καλά στο σπίτι και υπάρχουν και κάποια βλέμματα που υπονοεί ίσως κάποια κορίτσια τα οποία δεν την κάνουν να νιώθει τόσο καλά. Και έχει προηγηθεί και μια κόντρα μεταξύ τους που λένε ότι συγγνώμη, Ξανθούλα. Την Ξανθούλα ή την Ερμίδου. Η Ερμίδου για την Ξανθούλα. Ότι υπονοεί η ίδια η Ξανθούλα για τα υπόλοιπα κορίτσια ότι δεν περνάνε καλά. Και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα όντως τους κάνει να εξωτερικεύσουν ίσως λάθος την ένταση και την πίεση που νιώθουν μέσα στο σήμερα σπίτι. Σήμερα έχει αποχώρηση. Έχει αποχώρηση. Wow. Μην ρωτάς παραπάνω. Μην ρωτάς το γιατί. Μην ρωτάς παραπάνω. Η αυτή ναι. Έχει τώρα τελειώσει. Ωραία, 9 η ώρα το βράδυ λοιπόν, Christmas Next Top Model, αλλά συνεχίζουμε Τζόρτζια και στο νούμερο 8. Πάλι με Christmas Next Top Model εμείς εδώ. Εννοείται, γιατί πια σου έλειψε πιο πολύ από όλα αυτά τα κορίτσια. Ένα κορίτσι που έχει αποχωρήσει από το σπίτι και δεν μιλάω για άλλη πέρα από τη Μέγκη Ντρίο. Δεν έχει χειροκρότημα. Φυσικά και έχει. Η Μέγκη του Στέφανου. Ένα αυθόρμητο χειροκρότημα, παιδιά. Η Μέγκη Ντρίο μαζί με τη Φωτεινή Ψυχίδου δίνουν πόνο και τα σπάνε όλα. Και απαντάει επίσης σε όλα η Μέγκη Ντρίο. Είναι τελικά ο συνδετικός κρίκος η Μέγκη Ντρίο της Μικαέλας και της Εύης. Από τη μέρα που έφυγε μέσα στο σπίτι, τι γίνεται. Είναι πραγματικές φίλες αυτά τα δύο κορίτσια. Επίσης, μας μιλάει για τη Ξανθούλα που άλλο δείχνει μπροστά στις κάμερες και άλλο δείχνει από πίσω. Μας το ξεκαθαρίζει όλο αυτό.
θα ασχοληθεί με κεντρίο με την υποκριτική. Να φοβάται ο κρατερός. Πάρτε στο νούμερο 8. Γιατί να φοβάται. Έχεις φύγει από το σπίτι και η απουσία σου είναι πολύ αισθητική. Πλέον έχω δημιουργήσει ένα δικό μου κοινό και ξέρω ότι με θέλουν και πίσω στο σπίτι. Καταρχήν το παρακολουθείς τώρα τον Next Top Model, έχεις το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι έχω ήδη πάρα πολλές προτάσεις δουλειάς και είμαι λίγο πάρα πολύ busy σε εισαγωγικά, αλλά έχω καταφέρει να παρακολουθήσω αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι και παρακολουθώ επειδή είναι ακόμα η Μικάλα και η Εύη μέσα στο παιχνίδι. Οι αρκετές κοπέλες υιοθετούν τη στάση, την επικριτική, τη λίγο πιο αυστηρή που είχες εσύ μέσα στο παιχνίδι. Το κάνουν για τηλεθέαση, θεωρώ. Το κάνουν για να συνεχίζουν στο παιχνίδι, αυτό θεωρώ. Όπως η Ξανθούλα, δεν θα κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, είναι μία από τις κοπέλες που δεν βλέπω σε κανένα EQ ή δήλωσή της να λέει αυτά που έλεγε off camera. Σίγουρα σε κάποιες δεν τους βγαίνει φυσικό, δεν μπορώ να πω ψέματα, γιατί αν ήταν κάτι φυσικό θα έβγαινε από την αρχή. Εγώ γιατί έβγαλα τον αυτό μου έτσι όπως είναι από το πρώτο επεισόδιο. Τώρα να το αποκτήσουν στην πορεία επειδή βλέπουν ότι αυτό πουλάει, λίγο εκεί κάτι δεν μου κολλάει εμένα προσωπικά. Για πολλούς, εσύ υπήρξες ο συνδετικός κρίκος ουσιαστικά ανάμεσα στην Εύη και τη Μικαέλα. Το πιστεύω αυτό, το ξέρουν και αυτές οι ίδιες αυτό. Σίγουρα η Μικαέλα με την Εύη αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο κοντά όσο ήταν. Πλέον είναι αδύναμες χωρίς εμένα. Εγώ γενικά είχα αυτό το spirit που τους έδινα μέσα στην ημέρα και μέσα στις δοκιμασίες. Και μάλλον ορισμένες φορές ήμουν και αυτή που όταν θύμωνε η μία με την άλλη πήγαινε και έπιανε τη μία με την άλλη για να τα λύνουμε μεταξύ μας όλα. Μα έκανες μια πρόβλεψη, θα μπορούσες να πεις ότι αυτή είναι η νικήτρια, να προβλέψεις τουλάχιστον την τελική τριάδα. Θα ήθελα να το κερδίσει η Μαριάννα Πενέση. Είναι λίγο πιο άφρο, είναι λίγο πιο ζεστά τα χρώματά της, είναι μελαχρινούλα και είμαι πιο κοντά σε αυτούς τους τόνους. Θέλεις να ασχοληθείς και με την υποκριτική. Ήταν αρχικά η μητέρα μου ηθοποιός, οπότε το έχει κάνει για πολλά χρόνια αυτό και πάντα μου έλεγε ότι θέλω να το δοκιμάσεις γιατί έχεις την καλλιτεχνική φλέβα μέσα σου. Το έχω ανακαλύψει τώρα στο GNTM, μέσα στο σπίτι, όπου χρειαζόταν πάρα πολύ υποκριτική να το έχουμε σαν στοιχείο μέσα μας. Οπότε γι' αυτό και είπα ότι αν δεχτώ κάποια πρόταση δουλειά στην υποκριτική, θα τη δεχτώ ευχαρίστως. Τηλεόραση θα έκανες. Έχω ισχυρή γνώμη και εκφράζω καλά τη γνώμη μου και γενικά ό,τι πιστεύω το λέω. Οπότε είναι και κάτι που στο μέλλον δεν θα απορρίψω, όχι. Ποιοι άνδρες ελκύουν? Αυτοί που είναι δύσκολοι και ξέρουν τι τους γίνεται γενικά. Κακά παιδιά. Δεν τους θέλω και πάρα πολύ καλούς γιατί τους βαριέμαι. Είμαι ένας άνθρωπος που βαριέται εύκολα, οπότε να μπορέσει να κινήσει τον ενδιαφέρον μου. Έχεις πει ορισμένες λέξεις που έχουν μείνει, έχουν γίνει τάση και χρησιμοποιούνται τώρα από όλους. Ξέρω το ουράνιο και το τόξο σίγουρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχει αρέσει. Συμμέταξα, νομίζω. Το συμμέταξα. Σκαμπονεβάσματα, ναι. Και η μπύχη. Και η μπύχη, Ωραία, ωραία, τέλεια. Τα βλέπω και στα σχόλια στο Instagram και γελάω πάρα πολύ, πραγματικά. Σε ποιο ουράνιο και τόξο δηλαδή, σκεφτήκατε τέλει ότι μπορεί να έγινε χρειαζόταν αυτό το δωμάτιο. Η ψυχή του πήγε τη δική της ψυχική θεραπεία, ναι, εκεί πέρα. Ήτανε και έβαλα απλώς τη Μέγκη. Μπράβο, Φωτεινή, τέλεια συνέντευξη. Μπράβο, Φωτεινή μας. Μπράβο, μπράβο. Και τώρα να σου πω κάτι. Μπράβο σε ένα κορίτσι στην ηλικία αυτή που ουσιαστικά βλέπει όλο αυτό το κακό χαμό να γίνεται εναντίον της και είναι πλέον τόσο ήρεμη. Βέβαια, τα έχει σπάσει πρώτα με την ψυχή του. Ναι. Και βγαίνει και τρολάρει όλο αυτό που τη συμβαίνει. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα είχαμε αντιδράσει, θα τα έχω, να τα έκαναν. Εδώ τουλάχιστον δείχνει ότι τουλάχιστον με αυτό το πράγμα που συμβαίνει
τη αρέσει, το τρολάρι. Τώρα, ο Τάδε τηλεόραση. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν έχουν έρθει άλλε και άλλε τηλεόραση. Είναι και μια δημοσιότητα πρωτοφανή ούτω ή άλλω. Δεν είχε άλλη. Δεν πήγε εκεί και μετά. Δεν είπε να γίνω δημοσιογράφο. Είπε να γίνω τηλεόραση. Πολύ σημαντικό. Ανέβηκε η μπύρα. Είναι και αληθινή. Όταν όμω έλεγε η Καγιά, το θέλετε εδώ πέρα που έχετε έρθει. Θέλετε να γίνετε μοντέλα. Όλε παραπονιούζα και λένε πολύ αυστηρή η κυρία Καγιά. Γι' αυτό ήταν αυστηρή η κυρία Καγιά. Γιατί δεν θέλετε να γίνετε μοντέλα. Θέλετε απλά να πάρετε τη δημοσιότητα πάνω σα και να κάνετε οτιδήποτε άλλο στην τηλεόραση. Δεν είναι έτσι τηλεόραση, δεν είναι έτσι τα μοντέλα. Πάρτε το ξανά από την αρχή. Θέλω να μην μπερδεύεστε το ότι ο Γιώργος Κυρκοριάν είναι μοντέλο, ότι είναι ένας κούκλος. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι ή ότι, εν πάση περιπτώσει, στερείται δημοσιογραφική εγκυρότητα. Αυτά είναι και τα πρότυπα του εξωτερικού. Ένα αυτό. Okay. Και δεύτερον, εμένα μ' άρεσε η Μέγκη, γιατί νομίζω και πολύ καλά κάνει, ότι δεν μπαίνει πολύ σοβαρά στον εαυτό της. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θα τη κάνει πάρα πολύ καλό γενικότερα. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν παίρνει πολύ σοβαρά τον εαυτό της, δεν νομίζω τίποτα κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, στη δήλωση που κάνει ότι οι άλλες κατάλαβαν ότι αυτό πουλάει και αρχίζουν και κάνουν δηλώσεις στις κάμερες, δείχνει ότι η Μέγκη πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε, γιατί ούτως ή άλλως και οι άλλες που κατάλαβαν ότι αυτό πουλάει, αφού είναι κλεισμένες μέσα στο σπίτι. Σωστό. Η Μέγκη έχει μια γνώση που την απέκτησε βγαίνοντας από το σπίτι και σου λέει, πριν δεν με ήξερε άνθρωπος, τώρα οι μισοί με βρίζουν, οι άλλοι μου λένε είσαι θεά, μπράβο, ξέρω εγώ τι, γιατί πάντα αυτό συμβαίνει. Και άρα τη αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι θεά Μαριλού και είχε και το spirit και ήταν το κορίτσι που κατάφερε να ενώσει αυτές τις δύο. Και τι θα κάνουν τώρα μετά από όλο αυτό δεν ξέρω. Και επίσης να σου πω και κάτι, Μέγκη, έχεις πιάσει το νόημα της ζωής. Τους θέλεις δύσκολους τους άντρες και είμαστε μαζί σου. Αυτό ήταν μια προσωπική άποψη. Δεν αντιπροσωπεύει και δεν εκπροσωπεί όλους εμάς. Έχει πιάσει το νόημα. Βρήκε κάποια κοινά τώρα η Τζότζια, Θεός βοηθήσει. Είναι φίλοι μου, γιατί δεν ξέρω. Βαριέμαι σαν τη Μέγκη. Γι' αυτό είσαι μόνη σου. Μία ερώτηση μόνο πριν αρχίσουν να ακούγονται πράγματα που δεν υπάρχει λόγο να ακούσουν. Δεν πρέπει, γιατί είναι δεύτερα πρωί. Είπε το κορίτσι αυτό όμως ότι στην ερώτηση Φωτεινής είπε ποιον βλέπεις να κερδίζει ή ποιος θα ήθελες να κερδίζει. Άκουσα καλά ότι δεν είπε. Δεν είπε καθόλου. Τις φίλες της. Τις φίλες της. Δεν τις είπε. Όχι. Έχεις δηλαδή. Ούτε τη Μικαέλα δεν την έβαλε. Αυτό είναι το παραπονό τους ούτως ή άλλως. Ότι λένε πάντα καλά δεν λόγια, είπε, η Κρητική Επιτροπή, είπε, στην Ευελίνα κτλ. Ενώ λέει ότι είναι φίλες, ενώ λέει ότι θα κάνουν παρέα. Ενώ είπε ποιος θέλει. Συνεχίζει να βλέπει Greece Next Top Model παρόλο που έχει αποχωρήσει, παρόλο που έχει πολλή δουλειά, γιατί είναι φίλες της. Αλλά δεν πρότεινε καμία φίλη της γενική. Άρα είναι αντικειμενική η Μέγκη. Όχι. Δεν ξέρω αν είναι αντικειμενική. Ρωτάω. Απλά μου έκανε εντύπωση. Εγώ πιστεύω ότι είναι φίλες τόσο όσο μέχρι εκεί που έτσι, φτάνουν ώστε... όλες στο ίδιο σημείο. Από εκεί και πέρα που ίσως αρχίσει ένα κορίτσι να ξεφεύγει και να παίρνει την ανωδική πορεία ίσως και στο να γίνει και νικήτρια του Next Top Model, εκεί θα υπάρξουν ίσως και συγκρούσεις. Και σου λέει θα πω ένα outsider που ίσως τη θεωρία outsider την πενέσει για να είναι μέσα. Ας κερδίσει κάποια άλλη. Είπε το κορίτσι αυτό που ταυτίζεται με κάποιον τρόπο. Είναι φίλοι μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέτε. Με αυτά που ακούσαμε, Γιώργο, τι έκανες το Σαββατοκύριακο και έχεις έρθει τόσο έντονος. Πέρασε πολύ ωραία, αλλά παιδιά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Θα μας δούμε ο κόσμος και θα λέει τι είναι αυτή η άνθρωπη. Έχεις έρθει λίγο αλήθειας. Μίλα μοντέλο, δημοσιογράφε, μίλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν την ενόχλησαν τα ελληνικά. Γελάω λέει με αυτά που ακούω για τα ελληνικά μου, αλλά θέλω να ασχοληθώ με τηλεόραση. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο. Κάτσε. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει περιθώριο άλλο να την τρολάρουμε για τα ελληνικά της, γιατί το έχει πει το συμμάθη μόνη της. Οπότε, επειδή όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ελληνικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, το ότι τα μιλάει έτσι όπως τα μιλάει, αφού τα έχει μάθει μόνη της, και πάλι καλά. Ξέρω άλλους που έχουν σπουδάσει και που, έχουν και που μοστράρουν τα πτυχία τους παντού, ότι μιλάνε πολύ λιγότερο καλά και πολύ πιο άσχημα ελληνικά. Μπράβο, κρατέ, μπράβο. Να φταίει η σύνοδο ήλιου 2 που έγινε χθε. Η Αγία καλά. Κατερίνη, η Μεγαλομάρκο, δεν ξέρω. Μα τώρα θα σου έλεγα, θα μα κόψει, δεν μπορώ να το πω. Shake.
άσε με, άσε με. Είναι καλά, άσε με. Και ένα πρώτα λεπτά. Και είστε συντονισμένοι εδώ στο Star τη Βολιά των Κούκκι. Και υπάρχει τέλος πάντων μια ένταση. Γιατί είναι Δευτέρα, γιατί είναι γιορτές, είναι το πλατό μας θελισμένο. Έμα, δεν είναι ωραίο τώρα. Έμα, γιορτές. Γιορτάζουν τέλος πάντων και οι Στέλνοι και οι Στέλες. Χρόνια πολλά και έχουμε και εμείς ένα νούμερο ένα πολύ χριστουγεννιάτικο και πολύ ωραίο και πολύ γιορτινό. Οπότε να προχωρήσουμε, λέω. Να προχωρήσουμε! Ναι. Να προχωρήσουμε και να πάμε στο νούμερο 4. Κάτι. Γιατί ήρθε αυτή η ώρα που ναι, επιτέλους δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, το λέω πραγματικά. Ο Ντάνος μετά. Έχει δει. Σχεδόν δύο χρόνια. Όχι, δεν ψάχνει εσένα. Μην αγχώνεσαι. Δεν είπα κάτι. Ξέρεις ότι θα έρθει. Θα έρθει πότε, αλήθεια, δεν μου το είπατε. Την εβδομάδα. Ο Ντάνος λοιπόν μετά από 1,5 χρόνια που κάνει τηλεόραση επιτυχημένη στο τατουάζ, αποφάσισε ο άνθρωπος να το κάνει και με τη βούλα. Δηλαδή να πάει σε μια σχολή υποκριτική, σου έρχεται. Να πάει σε μια σχολή υποκριτική. Εγώ ξέρω. Τι, σε ποια. Εγώ, όχι, εγώ έχω μιλήσει με τον Γιώργο. Ναι. Θα πω όταν τελειώσει. Του έχει κάνει πριν μαθήματα. Θα πω όταν τελειώσει. Μάλιστα. Ο Ντάνος λοιπόν το σκέφτεται. Αν έχει κάτι παραπάνω, πε το. Άμα δεν έχει, μην το λέει. Μα το λέει ο ίδιο. Δεν θα συμπληρώσω εγώ αυτά που δεν ξέρετε. Ωραία. Αποκλειστικό σα δίνω. Τι δεν καταλαβαίνει. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, α έχω επίση Μάρκο Σεφερλή. Παιδιά, ο Μάρκο έχει μιλήσει μόνο μέσα από γραπτή δήλωσή του και από ένα post με τον Πινόκιο στο Instagram. Μόνο αυτά. Όμως ο Μάρκος πήγε να ανάψει το δέντρο σε γνωστά εκπαιδευτήρια. Εκεί ήταν όλες οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι. Τι τους είπε για το ζητείτε ψεύτης και για το παλάς. Τι. Στο νούμερο 4. Πάρτο! Σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και το νυχτερινό ρεπορτάζ, αφού το Σαββατοκύριακο η Αθήνα έβαλε τα γιορτινά της. Ξεκινήσαμε με την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση για τα παιδιά και τους νέους της Κιβωτού του Κόσμου, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, την Μέριμνα και το Αμαλίον, από την Ντίτζια, που έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερα από 300 παιδιά και τους συνοδούς τους να απολαύσουν σε avant-première ταινίες, καθώς και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ψυχαγωγίας που έγιναν στον χώρο του Οντεόν Escape στο Ήλιον. Το όνομα του προγράμματος είναι «Ήρωες της Ντίτζια». Η σημερινή δράση απευθύνεται σε παιδιά. Σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και αντικσότητες στην καθημερινότητά τους και που πραγματικά αξίζουν την αγάπη και τη συμπαράστασή μας. Η μέρα για τα παιδιά σήμερα. Ναι, είναι αλήθεια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, νομίζω, όλοι όσοι βρεθήκαμε σήμερα εδώ κοντά στα παιδιά. Όπως μπορούμε, όλοι ας βοηθούμε. Όταν είμαστε κοντά στα παιδιά, γινόμαστε κι εμείς λίγο. Κοίταξε, τώρα μιλάς και σε μία μητέρα δύο παιδιών που έχει αλλάξει η ζωή μου με τα δύο παιδάκια μου, έτσι. Νομίζω ότι η αγνότητα των παιδιών και όλη αυτή η αθωότητα και η χαρά, η πηγαία που έχουν, κάνουν τους ανθρώπους πολύ πολύ καλύτερους, ναι. Η μέρα σήμερα αφιερωμένη στα παιδιά. Στα αγαπημένα παιδιά που πρέπει να είναι μόνο χαρούμενα, γιατί είναι το μέλλον μας και το μέλλον πρέπει να αντιμετωπίσετε με χαμόγελα. Ο ρόλος του Κρητή πώς είναι τώρα? Ο ρόλος του Κρητή, νομίζω ότι νιώθω Κρητής. Μόνο Κρητής δεν νιώθω. Νιώθω μάνα. Είμαι η μάνα που μπαίνει εκεί μέσα, μπαίνει στο στούντιο και έρχονται όλα στην αγκαλιά μου. Δεν μπορώ να νιώσω Κρητής με την έννοια ότι βλέπω ένα πιάτο πώς το έκανες. Το επάγγελμα που κάνω με βοηθάει πάρα πολύ να είμαι σε επαφή με το παιδί μέσα μου και δεν θέλω να το χάσω και ποτέ, γιατί είναι αυτό που με κρατάει όρθια στις δύσκολες στιγμές. Είδαμε και κάτι φωτογραφίες μαζί με τη Σοφία Παυλίδου και κάποιοι μίλησαν για επανασύνδεση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Διατηρούμε πάρα πολλές καλές σχέσεις. Είμαστε ακόμη οικογένεια. Έχουμε δύο παιδιά, όπως είπες και εσύ, και όλα καλά. Είσαι ακόμη και τώρα που είναι έτσι λίγο πιο μεγάλα, τι τους παίρνετε τώρα για την αλλαγή του χρόνου, για τα Χριστούγεννα? Έχουν πάρει το δώρο των γενεθλίων του Άρης που είναι τον Ιανουάριο, το πήρε νομίζω το καλοκαίρι, την προκαταβολή. Και τις ξεχνάω μετά τις προκαταβολές και κάνω κι άλλο. Παιδική πλευρά πρέπει να έχουν όλοι. Γιατί αν μεγαλώσουμε, το χάσαμε το παιχνίδι. Οι μεγάλοι είναι κακοί άνθρωποι. Δεν είναι καλοί άνθρωποι. Το ξέρουν όλοι αυτό. Πρέπει πάντα να μείνουμε μικροί και να είμαστε μικροί μέχρι τα στερνά μας. Δεν ξέρω τι σε φλερτάρουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν με κοιτούσαν ποτέ για να με φλερτάρουν, γιατί είμαι ένας πολυλογάς. Μόνο η γυναίκα μου τόλμησε να το κάνει αυτό και γι' αυτό και την κρατάω ακόμη. Είναι δύσκολο, επειδή δεν είσαι ηθοποιός, ενώ ότι δεν το έχεις σπουδάσει. Να διαβάζεις τα λόγια σου, να τα μαθαίνεις απ' έξω, κάποιες σκηνές που μπορεί να σε δυσκολεύουν. Σίγουρα η παιδεία που σου προσφέρει μια σχολή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να υποδιέσαι και άλλους ρόλους. Επειδή δεν είχα τον ανάλογο χρόνο και η πρόταση έγινε σε σημείο που δεν προλάβαινα να κάνω κάτι, ξεκίνησα όλο αυτό χωρίς τα ίσως ανάλογα εφόδια. Έχει σκεφτεί να πας σχολή? Έχω επιλέξει αυτό το πράγμα και έχω αφοσιωθεί σε αυτό το πράγμα. Ό,τι είναι που χρειάζεται να
ενσωματώσω είτε στις γνώσεις μου είτε στην παιδεία μου. Θα προσπαθήσω να το κάνω εν καιρό, γιατί όλα χρειάζονται και τον χρόνο τους. Στο σύριαλ επιμένεις πολύ για έναν έρωτα. Στη ζωή σου έχεις επιμείνει τόσο πολύ και μια γυναίκα, δηλαδή να κάνεις πράγματα τόσο ακραία? Είναι από τα κομμάτια και τα χαρακτηριστικά του ρόλου μου που ταιριάζουν με μένα. Γιατί νομίζω ότι αξίζει. Επίσης, βρεθήκαμε στην έναρξη του Christmas Theater στο Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, καθώς και στο άναμα δέντρου στα εκπαιδευτήρια Δούκα, που στηρίζουν το φιλανθρωπικό έργο του Λύριου Ιδρύματος. Έτσι πάμε κι εμείς, μας με την κόρη μου και με την παρέα μας και με άλλους φίλους και φίλες, να αρχίσουμε να νιώθουμε λίγο πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Να ξεχαστούμε από τα δύσκολα. Εμένα τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα. Όταν γεννήθηκε της αδερφής μου το μωρό, η Σίλια, το πρώτο της παιδί, και ήμουνα τρελαμένος. Τα καλύτερα Χριστούγεννα που θυμάστε ποια είναι? Αυτά που έκανα για πρώτη φορά με το Χάρη. Όταν είχε έρθει ο Χάρης στη ζωή. Ο Βασίλης δίνεστε για το Χάρη ακόμα ή όχι? Να πω ότι φέτος πάει τρίτη γυμνασίου το παιδί εδώ στο Δούκα και έχει καταλάβει το παιδί ότι εντάξει. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Αν είχα καταπληκτικό αυτό, να πούμε ότι πάει τρίτη γυμνασίου αυτό το παιδί. Δηλαδή κάτι ξέρει για τον Άγιο Βασίλη. Ξέρεις τι γίνεται, είναι κάποιες δύσκολες στιγμές που, να, για παράδειγμα εδώ ο Μάρκος πάει να βοηθήσει το Λύριο Ίδρυμα και να συμπαρασταθεί σε όλο αυτό που συμβαίνει. Ξέρει ότι εκεί θα είναι όλες οι κάμερες και ξέρει ότι τέτοια είναι η επικαιρότητα που θα τον ρωτήσουν για το τι συνέβη με το Ζητείτε Ψεύτης, τι συνέβη στο Παλάς. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που μας το μετέφερε η πολύ καλή συνάδελφος η Βασίλη Γρηγοράκου, ο Μάρκος πήγε πρώτα σε όλους τους δημοσιογράφους και τους ξεκαθάρισε και τους είπε ότι εδώ είναι για άλλο λόγο. Δεν θέλει να τον ρωτήσουν καθόλου για το θέμα της επικαιρότητας Παλάς Ζητείτε Ψεύτης. Καθόλου. Τους το ξεκαθάρισε. Τους είπε ότι δεν θα είναι όμορφο να τον ρωτήσουν και εκείνος να μην θέλει να απαντήσει. Γιατί μπορεί να γίνει βορρά εκπομπών δημοσιογράφων στο ότι γιατί έφυγε ο Μάρκος, γιατί σνόμπαρε τα παιδιά, γιατί δεν μίλησε γι' αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Άρα λοιπόν είναι κάτι για αυτόν που όπως τους είπε, έχει αποφασίσει να απαντήσει και on camera θα το κάνει σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, παύλα εκπομπή. Μάλιστα. Okay, καλά έκανε, εφόσον έτσι το θεωρεί, ναι, θέλει φυσικά να το διευθετήσει και να το διαχειριστεί, πολύ καλή η εξήγηση ήταν αυτή. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και εγώ, γιατί πήγα το Σάββατο και μπράβο, πολύ στο Ήλιον, όπου έγινε αυτή η καταπληκτική δράση από την Ντίτζια. Όσοι νομίζω ότι βρεθήκαμε το μεσημέρι του Σαββάτου εκεί, νιώσαμε πολύ πολύ όμορφα και ελπίζουμε να βοηθήσαμε τα παιδιά να δουν τις γιορτές με περισσότερη αισιοδοξία, με ελπίδα και γενικά τη ζωή λίγο πιο όμορφη. Και τους ευχαριστώ πραγματικά και μέσα από την καρδιά μου και εγώ που ήμουν εκεί, που μου κάνανε αυτή την τιμή. Θέλετε πριν πάμε στο νούμερο 3 να σας δώσω το αποκλειστικό για το γιο του Αγγελόπουλου? Ναι, ναι, περιμένω. Τα μαθήματα υποκλειστικής. Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Γιώργος αντιμετωπίζει ό,τι κάνει εξαιρετικά σοβαρά και με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει προσωπικές, μου έχει πει, επειδή ξέρει ότι ασχολούμαι με το κομμάτι των σεμιναρίων και της υποκριτικής κτλ., μου έχει πει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μάθει, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ και δεν το έχω θυμίσει ποτέ εγώ. Μόνος του κάθε φορά που μιλάμε μου λέει, δεν το έχω ξεχάσει αυτό, με ενδιαφέρει, θέλω να το κάνω. Να σας πω μόνο ότι μακάρι τη σοβαρότητα και την εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχει ο Γιώργος για τα πράγματα που κάνει και αν είναι μέσα σε αυτά θα είναι και υποκριτική, καλώς να είναι. Μακάρι να την είχαν και πολλοί επαγγελματίες. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λες και θα πάμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι όταν μιλούσαμε με τον Γιώργο για να τον κλείσουμε για την εκπομπή, να έρθει καλεσμένος, μίλησα εγώ μαζί του και μετά μου λέει: σε παρακαλώ, δώσε μου όμως τον Κρατερό. Τον οποίο τον Κρατερό τον ήθελε, είπε εντάξει για την εκπομπή κτλ. Και μετά μίλησα με τον Κρατερό για αυτό. Πότε μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εμείς μας κάνεις όλα αυτά τα πριβέ μαθήματα πριν τη Βίλα Μαρτία, ρε παιδί μου, ότι είμαστε τουλάχιστον σε αυτήν. Δηλαδή, θα έρθει να ξέρει ότι είμαστε στο πρόγραμμά μου, είναι. Θα μπορούσατε να είσαστε χαρούμενοι τουλάχιστον. Είμαστε. Είμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Τρία! Άντε, πάμε. Πάμε στο νούμερο 3. Πάμε στο νούμερο 3, γιατί ακούστε να δείτε τώρα με αφορμή αυτό που είχε πει ο Γιώργος Γιαννόπουλος πριν λίγες μέρες. Ότι όταν αποκάλυψε, λέει, στη σύντροφό του ότι έχει απιστήσει, κάνανε, λέει, το καλύτερο σεξ της ζωής τους. Ναι. Εμείς στείλαμε λοιπόν εκεί έξω την Άντια τη Ριγάτου να πάρει κάποιες απαντήσεις από τους παλιούς που είναι σοφοί, για το αν είναι καλύτερο το σεξ μετά τον καυγά. Γιατί για μένα, ας πούμε, εγώ μετά τον καυγά δεν θέλω να σε βλέπω. Δεν είσαι παλιά. Να κάνουμε σεξ. Δεν είσαι παλιά, αγάπη μου. Αλλά δεν είμαι αρκετά παλιά, φαίνεται. Πάμε φυσικά να δούμε στο νούμερο 3 τι είπαν οι παλιοί.
Ισχύει ότι μετά τον Τζακωμό γίνεται καλύτερο σεξ? Άκου τους παλιούς. Λένε ότι ένα ζευγάρι που τσακώνεται μετά κάνει καλύτερο σεξ, το πιστεύετε? Το πιστεύω. Γιατί όμως, αφού έχεις νεύρα? Είναι, μετά τα νεύρα καρμάρουν στον άντρα. Πολλοί λένε ότι το κάνουν έτσι και μετά ευχαριστούνται. Λένε ότι όταν το ζευγάρι τσακώνεται, mm-hmm. μετά κάνει καλύτερο σεξ. Το πιστεύετε σε αυτό? Ναι. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Τι γίνεται όμως αυτό, αφού έχεις τσακωθεί? Όπως βάσει της φυσικής λέει, τα ετερόνυμα έλκονται. Φυσικό φαινόμενο. Όταν ένα ζευγάρι τσακώνεται, ναι. μετά τα βρίσκεις στο κρεβάτι, πιστεύετε ή όχι? Ναι, ναι, τα βρίσκει. Ναι. Εγώ τα βρίσκα. Το κρεβάτι? Ναι. Δεν είναι καλύτερο μετά το σεξ? Ναι. Μετά τον Τζακωμό, γιατί? Μετά τον Τζακωμό, όχι μετά τον Τζακωμό, να περάσουν λίγες μέρες και μετά. Πόσες? 4-5. Καλά είναι. Ναι. Και μετά βλέπουμε χαρά. Να χάδι είναι αυτό, είσαι εντάξει. Περνάνε όλα. Όλα, τα πάντα. Ο γιατρός είναι αυτό. Όταν μαλώνεις, κοίτα, μετά έρχεται ανανέωση. Η αγάπη ανανεώνεται. Πώς γίνεται όμως, αφού σε έχει νευριάσει? Αυτό είναι στη μόνη σου, κάνει γύρω στα καψόνια του, εσύ τα δικά σου. Και μετά τα βρίσκεται πιο καλά. Μετά από μέρες ή μετά από ώρες? Από μέρες. Σκατάτος τον άνθρωπο. Μένω δικός μου τη μία ώρα θύμωνα, εγώ ρίχνω τη μούρια έτσι κάτω. Ναι. Να λένε, αγάπη μου, συγγνώμη, δεν θα κοιμηθούμε, αμέλειτε και αυτά. Λένε ότι ένα ζευγάρι που τσακώνεται μετά κάνει καλύτερο σεξ. Ισχύει? Όταν γνωρίζεις εσύ εμένα και κάνουμε ζευγάρι, είσαι ο άνθρωπός μου. Μιλάς πιο ωραία και πιο γλυκά. Όταν η κότα δεν βγάζει το αυγό και το σπάσει, πάει ο κόκκορας, γιατί λέει, ζευγάρι είμαστε, εγώ στο κάνω, εσύ δεν το βγάζεις. Έτσι το βγάζει και η γυναίκα με το ζευγάρι. Καλά, τώρα τι γίνεται? Ας πούμε ότι καταλάβαμε. Ποτέ. Ήταν αυτό με το δεκόπρα. Άκουσε αυγά και όχι καυγά. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό, μάλλον. Δεν έχω καταλάβει. Μάλλον αυτό. Ο τελευταίος κύριος μας, ο τελευταίος κύριος σοφός, του Μαριλού. Αλλά ήταν, αυτό ήταν λίγο έτσι, είχε μια φιλοσοφική έτσι διάθεση και μια τέτοια έκφραση. Ας το αφήσουμε εκεί για να πάμε στο νούμερο 2. Ναι. Βεβαίως, γιατί μιας και μιλάμε για σεξ, ναι. υπάρχει μια παροιμία, η οποία τι λέει αυτή η παροιμία? Είπες και αν δεν κάνεις, λέει, σεξ, δεν πας καλύτερα για ψάρεμα. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Κινέζο. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν και εσείς, ή και εσείς, γιατί από ό,τι καταλάβαμε πριν και εδώ πέρα κάποιοι είναι μόνοι τους, δεν κάνετε σεξ, κάνετε μια βόλτα στα πιο εντυπωσιακά και όμορφα θεματικά πάρκα σε όλο τον κόσμο για να αλλιεύσετε υπέροχες εικόνες. Στο νούμερο 2. Θέλετε κάτι άλλο από μένα? Από να πας για ψάρεμα. Να είσαι πιο γλυκός με την Τζόρτζια. Δηλαδή μετά από τη σημερινή σου απόδοση μπορείς να αποσυρθείς. Δεν χρειάζεται. Το μεραγάμα το βγήκε. 2. Πείτε το αν θέλετε. Σήμερα η φωλιά των Κούκου σας ταξιδεύει στα πιο περίεργα θεματικά πάρκα του πλανήτη. Ξεκινάμε από τη μακρινή Κίνα και το βασίλειο των μικρών ανθρώπων, όπου για να δουλέψεις οφείλεις να έχεις ύψος λιγότερο του 1,30 μέτρου. Από το 2009 το πάρκο φιλοξενεί πάνω από 140 εργαζόμενους, στους οποίους εκτός από το μισθό τους παρέχεται δωρεάν διαμονή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν θεατρικά βασισμένα σε κινέζικα παραμύθια, χορό και πολύ τραγούδι. Στην Αργεντινή βρίσκεται η περίφημη πόλη των παιδιών. Μια ολόκληρη πόλη με σχολεία, δικαστήρια, γραφεία, νοσοκομεία, εκκλησίες σε μικρογραφεία, όπου τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν όποιο επάγγελμα θέλουν και να το εξασκήσουν για μία εβδομάδα. Μια ιδέα της Εβίτα Περόν που έγινε πράξη το 1951 και από την οποία εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Walt Disney για να φτιάξει αργότερα τη δική του Disneyland. Ο πολυβραβευμένος τρύλος της country μουσικής Dolly Parton άνοιξε το δικό της θεματικό πάρκο το 1986 στο Tennessee. Πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο χρόνο με τον Dollywood Express και να ζήσουν το δικό τους western. Αν νομίζετε ότι το Bollywood ανήκει μόνο στην Ινδία, κάνετε μεγάλο λάθος. Στο Ντουμπάι βρίσκεται το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Ινδικής κινηματογραφικής κληρονομιάς και όχι μόνο, αφού οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της Ινδίας, να θαυμάσουν από κοντά το Taj Mahal, να γευτούν Ινδική κουζίνα και να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς. Στην Ιαπωνία, μόλις 35 λεπτά από το Τόκιο, βρίσκεται το μεγαλύτερο σπα θεματικό πάρκο στον κόσμο, το Yunnesum. Εκεί μπορείς να κολυμπήσεις μέσα στον καφέ, το πράσινο τσάι και το κρασί και να απολαύσεις ολόσωμος τις ευεργετικές τους ιδιότητες.
Για τους πιο τολμηρούς υπάρχει και το Ιμποσούκι, όπου μπορούν να σε θάψουν στην καυτή άμμο που προέρχεται από το ενεργό ηφαίστειο Κάντε Ντάκε, μια δοκιμασμένη μέθοδος 300 χρόνων που τσουρουφλίζει. Μάλιστα. Και ο καθένας τώρα κάνει τις επιλογές του. Εντυπωσιακό τώρα αυτό, ναι. Πάντως αυτά τα θεματικά πάρκα είναι πολύ ωραία, παιδί μου. Είναι μια ολόκληρη πόλη που μπαίνεις μέσα και ταξιδεύεις, ξεχνιέσαι. Είναι σαν, όχι σαν, είναι σκηνικό, είναι ολόκληρο παραμύθι. Πήγε, δεν μπορεί να μην πήγε. Δεν μπορεί να... Και τώρα να δείτε που θα πάει, τώρα να δείτε που θα πάει. Στο δικό μας μοναδικό, απίστευτο, νούμερο ένα. Δεν μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε θεματικά. Δεν μπορούμε εμείς να χορέψουμε τη φτετέλη την ώρα που κάνουμε πάσα. Δεν μπορούμε εμείς να σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως το πρώτο street food, προσέξτε με, χριστουγεννιάτικο χωριό που είναι στην Αθήνα. Μπράβο. Και θα το παρουσιάσει ευθύς αμέσως η Νάντια. Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, Νάντια καλημέρα. Καλημέρα, Νάντια μας. Κούκου, καλημέρα, φίλοι. Πού να βλέπεις το καμαρώστε με. Είμαι στο πρώτο χριστουγεννιάτικο street food χωριό, όπου θέλω να σας πω, είναι στο Γαλάτσι. Εννοείται. Λοιπόν, είναι ένα χριστουγεννιάτικο χωριό γεμάτο ξύλινα σπιτάκια, το οποίο εκτός από τον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά τα ωραία τα χριστουγεννιάτικα, έχει τις πιο new age καντίνες με γλυκές και αλμύρες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Σε όλα αυτά τα δύσκολα που θέλω να σας δείξω, έχω μαζί μου συνοδό τον Γιώργο. Κούκου, καλημέρα. Κούκου, καλημέρα. Είσαι έτοιμος να μας δείξεις εδώ πέρα τι μπορεί να φάει κάποιος που έρχεται? Θα προσπαθήσω να τα θυμηθώ όλα, γιατί είναι πολύ καινούργια και πολύ ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους κλασικούς λουκουμάδες. Κλασικούς λουκουμάδες με μέλι. Ωραία, το μέλι είναι λίγο κρύο, δεν πειράζει. Θα πάρω εγώ κάτι από εδώ, θα πάρω αυτό το κίτρινο. Εδώ πέρα βλέπω πολύ πράγμα, Γιώργο, τι είναι όλα αυτά? Εδώ έχουμε κάτι συναδέλφους οι οποίοι έχουν ρώσικους μεζέδες. Μάλιστα. Πυλμένια, που είναι κάτι σπιτικά χειροποίητα. Πυλμένια, ναι, είναι σπιτικά χειροποίητα ραβιόλι. Αυτά είναι? Ναι, σερβίρω αυτά εδώ. Έχει κάτι καταπληκτικά τυροπιτάκια πυροσκή, έχει μια απίστευτη σοκολατόπιτα, έχει τσάι σε γνήσιο σαμοβάρι. Μάλιστα. Κούκου, καλημέρα φίλοι μου. Μπορώ να δοκιμάσω από αυτά? Βεβαίως, μπορείτε. Αυτό είναι το πυλμένι. Αυτό είναι το πυλμένι και... Τι έχει μέσα, θα μ' αρέσει? Μαρικό, γεμισμένο με κρέας. Με μοσχαρίσιο. Ορίστε. Ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω αυτό και προχωράω. Υπάρχει και ένα τελευταίο περιπτερό όμως, αυτή τη στιγμή, που έχει το πιο περίεργο, το δικό σου. Για πες τα όλα. Λοιπόν, εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε μια αληθινή καντίνα. Είναι ένα food truck. Είναι το food truck, το οποίο είναι φτιαγμένο στα standards του εξωτερικού. Δηλαδή είναι μια καντίνα η οποία όμως σερβίρει παραδοσιακό ποιοτικό φαγητό. Παιδί μου, τι είναι ο Γκέλτζεμές που δεν μπόρεσα ποτέ να τον πω? Πες μου. Άμα τον είχες φάει, θα ήξερες και να τον προφέρεις, αλλά δεν πρόλαβα να σου ανοίξω σήμερα. Άντα, έτσι είναι. Λοιπόν, θα ξανάρθω, θα τους φέρω όλους τους κούκου. Εννοείται. Ο Ποντιακός Γκέλτζεμές, λοιπόν, είναι μια λιπουδιά από τον Πόντο. Στηρίζεται σε ένα χειροποίητο σπιτικό φύλλο. Γλυκό ή αλμυρό? Όχι, αλμυρό είναι, έχει διάφορα εκλεκτά υλικά. Έλανες, κούκου φίλοι. Παστούρμα. Φάτο, Νάντια, φάτο να μας πεις πώς είναι. Για μας δεν. Όλοι. Έγινε, ραντεβού στο Γαλάτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, φιλιά μας. Ευχαριστούμε και φέρε και σε εμάς. Ευχαριστούμε. Πρώτο street food χριστουγεννιάτικο λοιπόν χωριό στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο μαγουλί. Τώρα συνέχεια από ό,τι καταλάβαμε, βέβαια. Ναι, εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραίο, γιατί έχεις τη δυνατότητα να δεις και να φας από διαφορετικές, φαντάζομαι, χώρες, παραδοσιακά φαγητά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ασύ. Σήμερα τι? Και σήμερα θα γίνει. Και τι, από το 1 μέχρι το 10. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό. Κρατήστε αυτό. Πάρα πολύ τώρα. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά, λέει η εβδομάδα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην Ελλάδα του Κούκου για να μάθουμε πόσο πάρα πολύ ξεκινάει ωραία αυτή η νέα εβδομάδα. Φύγαμε με την Άση Μπίλιου.
μάτι μα ήρθε. Καλημέρα, Άσημα. Καλημέρα. Και επειδή πάντα τα τραγούδια έχουν κάποιο νόημα. Έχουν πάντα έτσι, νόημα. Free, free, set me free. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπα να μιλήσουμε για αυτή την όψη που γίνεται σήμερα, που είναι πραγματικά μία από τις καλύτερες όψεις που μπορεί, τέλος πάντων, να γίνεται σε αυτό το ηλιακό μας σύστημα. Μία φορά το χρόνο έχεις πει. Μία φορά το χρόνο, που είναι ο ήλιος σε σύνοδο με το Δία. Η τελευταία λοιπόν εβδομάδα του Νοεμβρίου ξεκινάει με αυτή την όψη. Και γιατί set them free? Γιατί είναι στο ζώδιο του τοξότη και το ζώδιο του τοξότη, αν φημίζεται για κάτι, είναι η ελευθερία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, τι λέει το τραγούδι, ότι αν αγαπάς κάποιον, ας τον ελεύθερο. Και τώρα το πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι κάποιος, νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο το επιτρέπει το μυαλό του να είναι ελεύθερος. Σωστό. Γιατί μέσα στο μυαλό μας είναι όλοι. Φυσικά. Λοιπόν, ωραία όψη σήμερα. Και αύριο έχουμε ωραία όψη. Ερμηδία. Ό,τι γενικά αγγίζει ο Δίας, έχουμε πει ότι είναι θετικό τις περισσότερες φορές, αν δεν κάνουμε κατάχρηση και υπερβολή. Είναι το μόνο, ο μόνος κίνδυνος με το Δία. Τώρα, μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα γίνονται διάφορα πράγματα. Ξεκινάει λοιπόν με ένα θετικό έτσι πνεύμα η εβδομάδα αυτή. Κοιτάξτε να την αξιοποιήσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Κυρίως τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, δηλαδή κρυοί, λέοντες, τοξότες, γιατί η όψη αυτή είναι στον τοξότη. Από κοντά δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι, κάτι παίρνουν και εκείνοι. Αν και για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί κάτι καλό να φέρει το ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Και πώς καταλήγει τώρα η εβδομάδα αυτή? Παρασκευή έχουμε την τελευταία αντίθεση Αφροδίτης Ουρανού στα ζώδια του ζυγού και του κρυού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γενικά θα έχει μεγαλύτερη αστάθεια. Δεν είναι δηλαδή η σταθερότητα αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας. Ενδεχομένως γιατί και αν το επιδιώξουμε δεν θα είναι εύκολο να το κατακτήσουμε. Έχει λοιπόν αλλαγές, έχει ανατροπές, έχει εκπλήξεις. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, έτσι. Το μόνο που είναι κακό είναι να περιμένετε να σταθεροποιηθεί μια κατάσταση, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Και το Σαββατοκύριακο που πια θα έχουμε Δεκέμβρη, έχουμε και αλλαγές στο πλανητικό σκηνικό, κάποιοι πλανήτες μπαίνουν στο Σκορπιό ξανά, ο Ερμής, Ανάβρωμος, η Αφροδίτη, Ορθόδρομη. Άρα έχουμε να πούμε πολλά αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα. Και θα έχουμε φυσικά να πούμε και πολλά για το τελευταίο μήνα του 18. Το λέω και συγκινούμε ότι είναι ο τελευταίος μήνας του 18. Το περιμένουμε τύπου 11 μήνες. Να τελειώσει. Έτσι. Πάμε στους κρυούς. Λοιπόν, ξεκινά μια ωραία εβδομάδα. Τουλάχιστον το ξεκίνημά της φαίνεται ότι μπορεί να είναι πολύ θετικό. Σας δίνει ευκαιρίες αυτή η όψη ηλιουδία να ανοίξετε τα φτερά σας σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις σπουδές, για τους νεότερους, με τις δουλειές σας, οι μεγαλύτεροι, ή με τους στόχους που μπορεί να έχει ο καθένας από εσάς. Τώρα, αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι διαφορετικοί για τον καθένα και δεν είναι απαραίτητα ότι είναι επαγγελματικοί στόχοι. Μπορεί να είναι και προσωπικοί στόχοι. Θεωρώ ότι γενικά αυτή η εβδομάδα καλό είναι να την αξιοποιήσετε στο ξεκίνημά της και κυρίως μέχρι την Πέμπτη, γιατί μπορεί πραγματικά πιο εύκολα να έρθουν τα πράγματα για σας μέσα σε αυτές τις πρώτες ημέρες. Και την Παρασκευή μπορεί, επειδή ο ουρανός είναι πλέον στο δικό σας ζώδιο, στις τελευταίες μοίρες, η Αφροδίτη απέναντι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις εκεί ή μια περίεργη ένταση εκεί. Στο κομμάτι των ερωτικών σχέσεων. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να σημαίνει ότι αν υπήρχε μια στασιμότητα μέχρι τώρα στα προσωπικά, αυτή η όψη Αφροδίτης Ουρανού έρχεται λίγο έτσι να ταρακουνήσει τα πράγματα. Άρα δεν το λες και αρνητικό αυτό. Τώρα, αν υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, ναι, μπορεί αυτή η όψη να σας βάλει σε μια διαδικασία ή σε μια δοκιμασία ή στο να περάσετε μια μεγαλύτερη κρίση. Γι' αυτό λοιπόν, κοιτάξτε το ξεκίνημα που είναι και καλό να το αξιοποιήσετε σε όλα τα επίπεδα. Πάμε στους Ταύρους. Η εβδομάδα ξεκινά με αυτοπεποίθηση. Αυτή η όψη μπορεί να μην αγγίζει ακριβώς το ζώδιό σας, ενώ είναι πιο ουδέτερη για το δικό σας ζώδιο. Φυσικά, κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε έναν οροσκόπο σε ζώδια της φωτιάς ή μπορεί να έχετε πλανήτες σε ζώδια της φωτιάς, άρα κάτι παίρνετε. Τα φετικά νέα για εσάς τους Ταύρους που θα φέρει το ξεκίνημα της εβδομάδας μπορεί να αφορούν είτε μία σχέση προσωπική, ερωτική, είτε μία συνεργασία, είτε κάτι δηλαδή στα επαγγελματικά. Ενδεχομένως επίσης να υπάρχει και ένα οικονομικό κέρβος ή αν ασχοληθείτε λίγο περισσότερο μέχρι την Πέμπτη με θέματα οικονομικά,
όντως να έχετε μεγαλύτερο κέρδος. Τώρα, καλός ή κακός, από την Παρασκευή και μετά είπαμε ότι ξεκινάει μια άλλη κατάσταση, γιατί έχουμε τον κυβερνήτη σας στην Αφροδίτη, που την Παρασκευή κάνει μια τελική όψη με τον ουρανό, μια όψη εκπλήξεων, ανατροπής, και το Σαββατοκύριακο περνάει στο Σκορπιό. Άρα για εσάς τους Ταύρους, με κάποιο τρόπο προς το τέλος της εβδομάδας αρχίζουν οι σχέσεις να ξαναγίνονται προτεραιότητα. Είτε είναι ο γάμος, είτε είναι η σχέση που έχετε, ή ακόμα, αν είστε μόνοι-μόνες, μπορεί να αρχίσουν από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μετά να έρχονται περισσότερες ευκαιρίες να μην είστε μόνοι, να μην βγει αυτή η χρονιά και να νιώθετε μοναξιά. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Για τους διδύμους, ο Δίας είναι απέναντί σας και ο Ήλιος, και σήμερα κάνει ο Ήλιος αυτή την φανταστική όψη συνόδου με το Δία. Αύριο θα την κάνει ο κυβερνήτης σας, ο Ερμής, αυτή την όψη, που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι θετικό, ευνοούνται συζητήσεις και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι βέβαιη ότι ειδικά για τους γεννημένους το Μάιο μπορεί να προκύψει και κάτι καινούργιο, ένα πρόσωπο που μπορεί να μπει στη ζωή σας έτσι με ορμή, και μπορεί αυτό το πρόσωπο να παίξει ένα ρόλο καταλυτικό είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Γενικά ξεκινάει η εβδομάδα καλά. Τώρα, το Σαββατοκύριακο που θα επιστρέψουν οι πλανήτες στο Σκορπιό, αυτό σημαίνει ότι ξαναγίνονται προτεραιότητα εργασία και υγεία. Και όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο, και για το Δεκέμβρη. Θα τα πούμε φυσικά αναλυτικά για το Δεκέμβριο μέσα στην εβδομάδα. Και θα δείτε ότι τέλος πάντων τα πράγματα θα αρχίσουν σιγά σιγά και σε εσάς να είναι λίγο πιο ευνοϊκά. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο, αυτές οι όψεις Ήλιου Δία, Ερμή Δία, αν προσφέρουν κάτι πραγματικά, είναι μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Δηλαδή να δούμε τα πράγματα με μια πιο θετική ματιά, και ας μην είναι η σημερινή μέρα, ας πούμε, ότι ντε και καλά φέρνει κάτι τόσο κοσμοϊστορικό και φοβερό και ανατρεπτικό. Αλλά υπάρχει ένας σπόρος, και αυτός ο σπόρος σιγά σιγά και ιδιαίτερα μέσα στην άλλη χρονιά θα δείτε πόσο καλά μπορεί να αναπτυχθεί και τι χαρά και καλές προοπτικές μπορεί να φέρει. Και πάμε στους καρκίνους. Λοιπόν, για τους καρκίνους, η εβδομάδα ξεκινά με θετικά νέα στα επαγγελματικά. Μπορεί λοιπόν εκεί πέρα να συζητήσετε κάτι, να υπάρξει μια πρόταση ή να μπείτε στη διαδικασία, τέλος πάντων, να κάνετε κάποιες συζητήσεις που αφορούν το μέλλον των επαγγελματικών σας, ακόμη και αν δεν είναι να συμβεί αυτή τη στιγμή η αλλαγή στη δουλειά ή να πιάσετε δουλειά ή να αλλάξετε κάτι. Μπορεί να συμβεί σε ένα μεταγενέστερο χρόνο, αλλά μπορεί αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα στο ξεκίνημά της να γίνει αυτό που λέμε η σπορά. Δηλαδή να υπάρχει μια καθοριστική συζήτηση για το πού μπορεί να πάει το επαγγελματικό. Πολύ καλά μπορούν να πάνε τα πράγματα και σε θέματα υγείας για όσους μπορεί να προβληματίζονται και με αυτό το κομμάτι. Άρα είναι θετικές οι μέρες αυτές. Και τώρα, από την Παρασκευή και μετά, ξεκινάει μια άλλη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα προσωπικά. Η Αφροδίτη απέναντι από τον ουρανό φαίνεται ότι δημιουργεί ένα σοκ με κάποιο τρόπο, κάτι έντονο. Το Σαββατοκύριακο περνάει στο Σκορπιό και θα είναι σε ορθή πορεία. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο έρωτας με κάποιο τρόπο ξαναγίνεται προτεραιότητα στη ζωή σας, και αυτό κρατάει. Κρατάει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο διάστημα που μπορούν τα πράγματα να φτιάξουν. Και επειδή η Αφροδίτη ήταν ανάβαρμη σε αυτό το ζώδιο τον Οκτώβρη, αρχές Οκτωβρίου, είχε αρχίσει ήδη να μπαίνει στη σκιά της από το Σεπτέμβρη. Αν λοιπόν εκεί πέρα τα πράγματα μπορεί να μην κύλησαν όπως έπρεπε ή τέλος πάντων κάτι να συνέβη, θα δείτε ότι από το Σαββατοκύριακο και μετά θα υπάρχει μια κατάσταση όπου θα ξαναδείτε εκείνα τα πράγματα που είδατε και θα πάρετε ενδεχομένως και τις τελικές σας αποφάσεις. Πολύ ωραίο. Πάμε στα λιοντάρια. Πάμε, παιδιά, πάμε λίγο να δούμε μήπως και... Μπράβο και στους λέοντες. Ένας ηχθής με ρώταγε με μήνυμα, ο Θέμης, μα τι έχετε πάθει με τους ηχθείς? Γιατί τόσο μπράβο. Δεν μπορούμε να πούμε. Έχουμε τους λόγους μας. Έτσι. Και λες, άσχετε, η μαμά μου είναι ηχθής, έχω συνεχίσει τους ηχθείς. Και γι' αυτό το λόγο, αλλά... Έτσι. Για τους λέοντες, λοιπόν,
Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά, ξεκινά με κάποιες ευκολίες για να καταφέρετε τους στόχους σας. Αυτές οι όψεις και σήμερα, αύριο θα έχουμε και ερμηδεία, θα σας εξηγήσω έτσι λίγα περισσότερα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι δύο μέρες, μολονότι έχουμε ακόμα ανάβρωμο Ερμή και με κάποιο τρόπο δεν υπάρχει αυτό το πράσινο φως, είναι κίτρινο το φως όμως, δεν είναι κόκκινο. Καταλαβαίνεις. Παλαιόμενο, πορτοκαλί τύπου. Κίτρινο πορτοκαλί, συγγνώμη. Ναι, είναι αυτό που δίνεις προτεραιότητα, αλλά περνάς κιόλας. Μάλιστα. Ναι, αυτό. Δηλαδή. Είναι λίγο στο ενδιάμεσο. Mm. Δεν είναι κόκκινο όμως, παιδιά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, κάτι κινείται, έστω και με αυτούς τους ρυθμούς, και αναμένεται να κινηθεί ακόμη πιο εντατικά από το Δεκέμβριο και έπειτα. Τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση του πορτοκαλί. Το κίτρινο που το είδα ήταν πολύ κίτρινο αυτό που βλέπω είναι γύρω πολύ μου. Εγώ κίτρινο. Γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινά λοιπόν η εβδομάδα δυναμικά. Θα μπει και η Σελήνη στο ζώδιό σας από αύριο μέχρι την Πέμπτη. Θεωρώ ότι είναι μέρες που πρέπει να τις αξιοποιήσετε για να καταφέρετε τους στόχους που έχετε θέσει ο καθένας από εσάς, είτε είναι προσωπική είτε είναι επαγγελματική. Γεννημένη τον Ιούλιο, μπορεί να υπάρχει και κάτι ερωτικό μέσα σε όλο αυτό με το Δία. Παρασκευή είναι πιο απρόβλεπτη μέρα, επειδή έχουμε αυτή την αντίθεση ουρανού-αφροδίτης. Άρα δεν είναι ακριβώς η μέρα που λες ότι πάω να ξεκινήσω κάτι σταθερό. Θέλει έτσι μία μικρή προσοχή. Και το Σαββατοκύριακο που ξαναμπαίνουν οι πλανήτες στο ζώδιο του Σκορπιού, ο Ερμής και η Αφροδίτη, φαίνεται ότι θα αρχίσετε πιο εντατικά να ασχολείστε περισσότερο με θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, ένα χώρο επαγγελματικό, ένα ξεκίνημα που θέλετε να κάνετε με μεγάλη ορμή. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Για τους Παρθένους, οι όψεις αυτές που έχουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Ήλιος Δίας, Σελήνη Δίας, ευνοούν πάρα πολύ θέματα που αφορούν την οικογένεια, τα θέματα του σπιτιού, τα θέματα εκμετάλλευσης ίσως κάποιων ακινήτων, μια μετακόμιση που ενδεχομένως μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Κάτι τέλος πάντων μπορεί να φτιάξει το κέφι σας και να έχει σχέση κυρίως με οικογένεια, σπίτι, τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα χρειαστεί να προσέξετε λίγο παραπάνω οικονομικά και σχέσεις την Παρασκευή με αυτή την αντίθεση που έχουμε Αφροδίτης Ουρανού, γιατί εκεί μπορεί κάπως τα πράγματα να έχουν μια περίεργη αίσθηση ή μπορεί να υπάρχει μια έκπληξη, κάτι που νομίζατε ότι θα πάει με έναν τρόπο και ξαφνικά μπορεί να πάει με ένα διαφορετικό τρόπο, να ανατραπεί δηλαδή. Γενικά είναι λίγο δύσκολο όσο πηγαίνουμε προς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να κρατήσουμε μια σταθερή στάση και εμείς οι ίδιοι. Είτε αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, Αφροδίτη Γαρ, μπορεί να μην μπορούμε να κρατήσουμε και μια διατροφή, ας πούμε, και μια δίαιτα. Κάποιος την ξεκίνησε και την Παρασκευή, χοπ! Άντε εύκολα, άντε γεια. Μπορείς να κρατήσεις μια κούπα καφέ, βρε αδερφέ. Αυτό επίσης. Πες. Ή μπορεί επίσης να μην μπορείς να κρατηθείς βλέποντας τις βιτρίνες. Αυτό. Έλα, μπορεί να μην μπορείς να κρατηθείς βλέποντας κάτι άλλο, γιατί μπορεί να σου κάνει ένα κλικ. Καταλαβαίνεις. Ακόμα και αυτό λοιπόν. Έχει με κέφια σήμερα. Έτσι. Φυσικά. Ήλιος Δίας είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα. Θέλει μια προσοχή λοιπόν εκεί την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο, το ότι μπαίνει ο Ερμής ξανά στο Σκορπιό και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, είναι μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη για εσάς τους Παρθένους. Και νομίζω και με τον Δεκέμβρη που θα έρθει, θα σας τα πω φυσικά αναλυτικά, θα δώσει κάτι παραπάνω στο κομμάτι της επικοινωνίας και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις σας. Προλαβαίνω τους υπόλοιπους. Ναι, καλέ. Δεν θα σου είχαμε πει εμείς. Πάμε να δούμε λοιπόν τους ζυγούς που η εβδομάδα ξεκινά και για σας με ευχάριστα νέα. Σήμερα, αύριο, μέχρι την Πέμπτη έχουμε αυτές τις όψεις του Ήλιου με το Δία, του Ερμή με το Δία. Είπαμε ότι δεν είναι όψεις που τις έχουμε κάθε μέρα, μια φορά το χρόνο έρχονται. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να τις αξιοποιήσουμε όπως μπορούμε περισσότερο. Σε εσάς είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με επικοινωνία, έχει να κάνει με δημόσιες σχέσεις, έχει να κάνει με στενούς συγγενείς, αδέλφια και τα σχετικά, έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να ζείτε, μπορεί και να είναι και οι γειτονές σας και να έχουν κάτι ευχάριστο να σας πούν. Δεν ξέρω, για τον καφέ να μπορεί να είναι ξεχωριστό. Έχει να κάνει με σπουδές, συναντήσεις, τηλεφωνήματα, μπορεί να υπάρξει ένα τηλεφώνημα με ένα πολύ ευχάριστο νέο σήμερα για κάποιους από εσάς τους ζυγούς. Καλό και αυτό. Και επίσης,
είναι μια εβδομάδα που θα πρέπει σίγουρα να την εκμεταλλευτείτε μέχρι την Πέμπτη. Γιατί την Παρασκευή η Αφροδίτη που είναι στο δικό σας ζώδιο κάνει αυτή την αντίθεση με τον ουρανό. Και αν είστε μόνοι μόνες, αυτό δεν είναι τόσο κακό νέο. Γιατί μπορεί να φέρει και κάτι καλό, να φέρει κάτι ανατρεπτικό. Αυτούς τους κεραυνοβόλους έρωτες τέλος πάντων, που δεν τους βλέπετε μόνο στον κινηματογράφο, μπορεί να τους ζήσετε κι εσείς. Το θέμα είναι όταν είσαι δεσμευμένος τι γίνεται. Γιατί εκεί πέρα η Αφροδίτη με τον ουρανό μπορεί να φέρει κεραυνοβόλους καυγάδες, κατάλαβες. Έχει τέτοια, έχει ένα περίεργο πραγματάκι. Και από την άλλη πλευρά, αν νιώθατε κι εσείς ότι υπάρχει μια στασιμότητα στα προσωπικά σας, είναι η ευκαιρία αυτή, γιατί οι Αφροδίτη με τον ουρανό έρχονται και λίγο κάνουν ένα μικρό σεισμό, κάνουν ένα ταρακούνημα. Και αυτό νομίζω καλό μπορεί να είναι. Τα οικονομικά από το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλοί ζυγοί μου παραπονιούνται για τα οικονομικά τους, φαίνεται ότι αρχίζουν οι προοπτικές να βελτιώνονται. Θα το δείτε ακόμη καλύτερα μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στο Δεκέμβρη, που πλέον δεν είναι και τόσο μακριά, ε. Αυτή η εβδομάδα έρχεται. Έφτασε. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή. Τώρα να ξέρεις, αυτή είναι η στιγμή. Έφτασε η ώρα και η στιγμή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ φυσικά στη Φωρία του Κούκου να συνεχίσουμε με την αγαπημένη μας Άση, Σκορπιούς και λοιπούς αγαπημένους. Εδώ, σε λίγο. Θυμήθηκες ότι έχεις σύζυγο στη φυλακή και ήρθες να τον δεις. Μα την Αγία Κοκό Σανέλ, τι δωμάτιο είναι αυτό που σε έχουν βάλει. Μικρό, βρώμικο και υγρό. Υγρό. Τι γίνεται εδώ, αφήστε τον κάτω. Πολύ, πολύ. Πολύ αλήθεια. Και πολύ και ήταν σήμερα και πάλι. Και ήταν ο Δής. Πραγματικά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Έχουμε μείνει στους Σκορπιούς. Μιλάμε για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα που είπαμε ότι ξεκινάει, αν μη τι άλλο, έτσι με μια λίγο πιο αισιόδοξη νότα. Αυτή η όψη ήλιου Δία σήμερα, αύριο Ερμή Δία. Για εσάς τους Σκορπιούς μπορεί να είναι πολύ βοηθητική και σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοπεποίθησή σας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το πορτοφόλι σας, τα οικονομικά σας. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί να συζητήσετε, μπορεί επίσης να λάβετε έτσι μία υπόσχεση. Ακόμη δηλαδή και αν δεν συμβεί σήμερα να πάρετε το κάτι της, μπορεί να συμβεί λίγο αργότερα, αλλά μπορεί να ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η προοπτική, από αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι για σας σημαντική, γιατί στο τέλος της θα επιστρέψουν στο δικό σας ζώδιο ο Ερμής ανάδρομος μεν και η Αφροδίτη σε ορθή πορεία. Και θα πω αυτό που είπα και σε άλλα ζώδια, ότι αν στο κομμάτι των σχέσεων μπορεί να υπήρξε μια περίεργη κατάσταση μέσα στην ανάδρομη πορεία της το προηγούμενο διάστημα, τον Οκτώβριο κυρίως, είναι η ευκαιρία λοιπόν να φτιάξετε λίγο τα πράγματα, να βελτιώσετε, να πάρετε πιο συγκεκριμένες αποφάσεις, να μην είστε σε μία έτσι αμφιθυμία και σε μία κατάσταση αμφιβολίας και για τα δικά σας συναισθήματα, αλλά και για τα συναισθήματα του συντρόφου σας. Η Αφροδίτη θα μείνει για καιρό, θα μείνει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, άρα νομίζω, αν μη τι άλλο, και σε συνδυασμό με τον Άρη στους Ιχθύς, θα σας χαρίσει ένα πραγματικά τέλειο Δεκέμβριο. Για το Δεκέμβριο όμως θα σας μιλήσω άλλη μέρα μες την εβδομάδα. Πάμε στους τοξότες. Μπράβο. Λοιπόν, γενέθλια. Όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, αύριο, τι καλά. Τι καλά που τα γενέθλιά σας συνοδεύονται από αυτές τις πολύ ωραίες συνόδους του Ήλιου με το Δία και του Ερμή με το Δία. Γιατί πέρα από την αισιοδοξία που μπορεί να ξαναέρθει στη ζωή σας και την ελπίδα, είμαι βέβαιη ότι αρκετά πράγματα θα αλλάξουν, μολονότι ακόμη, είπαμε, δεν έχουμε ένα πράσινο φως. Είναι ακόμα τα πράγματα, ούτε στάσιμα ακριβώς, είναι σε ένα μετέχμιο. Σιγά σιγά
θα αρχίσουν και οι αγωνίες που έχετε να φεύγουν και θα δείτε ότι θα ξεκινήσουν καλύτερες προοπτικές και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είμαι βέβαιη ότι αν μη τι άλλο ο κυβερνήτης μας ο Δίας και μετά από τόσο ξύλο τα προηγούμενα χρόνια κάτι έχει να δώσει. Ναι, με όποιον τοξότη μιλάω, ξέρεις, είμαστε τύπου από το 14, δηλαδή δεν υπάρχει. Το 14, αλλά... μερικοί μερικοί και το 8. Ναι, για άλλους λόγους. Λοιπόν, άρα νομίζω αγαπητοί τοξότες ότι για καλό είναι όλο αυτό που γίνεται. Ακόμη σας λέω μολονότι είναι μια περίοδος που δεν το δίνει στο 100% του, γιατί έχουμε και αυτόν τον Άρη Συχθής που λίγο τα κάνει περίεργα και ο Ερμής ανάβρωμος στο δικό μας ζώδιο. Το Σαββατοκύριακο βέβαια ο Ερμής θα γυρίσει... Θα είναι ανάβρωμος μάλλον, αλλά θα μπει στο ζώδιο του Σκορπιού, οπότε είναι μια πιο ουδέτερη φάση για σας. Εκμεταλλευτείτε μέχρι την Πέμπτη, είναι οι πιο γκανιάν μέρες για το δικό σας ζώδιο. Σε ό,τι μπορεί τέλος πάντων ο καθένας σας να βάλει στο μυαλό του ό,τι στόχο, γιατί πιο εύκολα ίσως μπορεί να το καταφέρει. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Για πάμε ρε παιδάκι, να δούμε τους εγώκερους. Αν μη τι άλλο, η εβδομάδα ξεκινά με λίγο θετικότερη ψυχολογία. Ήταν γιατί αυτή η όψη. Όχι. Όχι. Κρίμα. Λοιπόν... Είναι ίδια, είναι σταθερή. Α, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει κάτι πιο θετικό στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ο Λάμπρος χαμογελάει απέναντί μου, άρα για το Λάμπρο μάλλον ισχύει ότι ξεκινάει την εβδομάδα του λίγο πιο θετικά. Και μπορεί να φάμε κι εμείς κάτι ωραίο από τα χεράκια του. Παιδί για αυτόν τον λόγο. Αυτό, δεν, ο Λάμπρος, η επίδοσή του δεν επηρεάζεται από τους πλανήτες. Ο ίδιος μπορεί. Η απόδοση μαγειρική όχι. Οι πλανήτες μπορεί να επηρεάζονται από το Λάμπρο, ο Λάμπρος όχι. Τέλειο. Είναι ο μάστερ σεφ μας. Λοιπόν, μπορεί κάποια θέματα ακόμα, οικονομικά ή και σε προσωπικό επίπεδο, να μην έχουν έτσι ξεκαθαρίσει όπως πρέπει, να σας δημιουργούν μεγαλύτερο στρες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η όψη Αφροδίτης Ουρανού που έχουμε την Παρασκευή είναι μια τέτοια όψη που δημιουργεί ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα σε αυτά που είπαμε. Όμως το Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας ο Ερμής στο Σκορπιό και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά περισσότερο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ερωτικά, τα προσωπικά σας γενικότερα και τις σχέσεις σας. Και βέβαια το ότι η Αφροδίτη θα μείνει στο Σκορπιό μέχρι τις 6 Ιανουαρίου νομίζω ότι έχει να δώσει πραγματικά και στα δύο επίπεδα, και οικονομικά και ερωτικά, κάτι καλύτερο για το δικό σας ζώδιο. Σας πάει πιο πολύ έναντι μιας Αφροδίτης που είναι στο ζυγό, που μολονότι η θέση της δεν είναι τόσο αρμονική με το δικό σας ζώδιο. Πάμε να δούμε τους υδροχόους. Σε σχέση με τους στόχους σας μπορεί να είναι τα ευχάριστα, αυτά που μπορεί να λάβετε στο ξεκίνημα της εβδομάδας και μέχρι την Πέμπτη. Μπορεί να είναι ένας επαγγελματικός στόχος, μπορεί να είναι κάτι άλλο που έχετε στο μυαλό σας, ένας επιχειρηματικός στόχος, κάτι που με τη βοήθεια συνεργατών, φίλων, μπορεί πιο εύκολα να υλοποιηθεί. Άρα μέχρι την Πέμπτη κοιτάξτε κι εσείς ό,τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να επιτύχετε σε αυτό που έχετε σχεδιάσει ή στην καινούργια ιδέα που μπορεί να έχετε και που μπορείτε να τη βάλετε σε εφαρμογή. Θέλει μια προσοχή στο τέλος της εβδομάδα, κυρίως γιατί είπαμε ότι αυτή η όψη Αφροδίτη Ουρανού έχει το στοιχείο της ανατροπής και της έκπληξης. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν εκεί κάτι. Προσέξτε λοιπόν, μην αφήσετε δύσκολα για την Παρασκευή, είτε αυτά αφορούν μια προσωπική συζήτηση, μια επαγγελματική συζήτηση, πιο πριν ή αφήστε τα πια για την επόμενη εβδομάδα. Αυτά και για τους υδροχώους και πάμε να δούμε τους πολύ αγαπημένους. Τους Συχθείς που αγαπάμε τόσο πολύ. Μπαλόνια. Πυροτεχνήματα. Όλα. Λοιπόν, για τους Συχθείς, η εβδομάδα αυτή ξεκινά με όρεξη για επαγγελματικές επιτυχίες. Ενδεχομένως να υπάρχει και μία πρόταση επαγγελματική την οποία μπορεί να συζητάτε. Οι γεννημένοι το Φεβρουάριο μπορεί να είστε λίγο πιο τυχεροί με αυτές τις όψεις, να προκύπτει δηλαδή ένα καινούριο σενάριο που αφορά τα επαγγελματικά και που μπορεί να σας πάει πάρα πολύ καλά. Μολονότι δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει κάτι τώρα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ακόμα ανάβρωμο Ερμή και μπορεί με αυτά που σας λέω να νομίζετε ότι σήμερα, ας πούμε, έρχονται 50 προτάσεις και ξεκινάω, δεν ξέρω και εγώ τι.
θα έρθουν, αλλά μπορεί με τον ανάβρο Μερμή λίγο να καθυστερούν. Που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα, αλλά ενδεχομένως η υλοποίηση να πάει λίγο πιο μετά. Το Σαββατοκύριακο, το ότι περνάει ο Ερμής και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, επίσης ένα πολύ θετικό στοιχείο για σας, γιατί μπορεί να βελτιώσει και θέματα επικοινωνίας και θέματα που αφορούν σχέσεις και οικονομικά. Και επειδή η Αφροδίτη θα μείνει εκεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου σε μια πολύ αβανταδόρικη θέση για το δικό σας ζώδιο, νομίζω ότι θα έχετε να λαμβάνετε είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε οικονομικό επίπεδο και φυσικά για τα επαγγελματικά σας. Αυτά τα ωραία. Δεν υπάρχουν λόγια. Καλή πάρα πολύ ωραία. Για την αγάπη πάρα μας. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι την να έχουμε όλοι ευχάριστες ειδήσεις. Αμήν. Μακάρι, αμήν. Πάμε. Πάμε γιατί, ακούστε τώρα τι υπάρχουν. Υπάρχουν τυρό ψωμάκια με πιπεριές φλωρίνης και αλαντικά. Από ποιον? Που πάμε, παιδιά. Από ποιον? Από αυτόν, πάμε. Τον, από αυτόν ένα, τον ένα το και μοναδικό, το MasterChef, Λάμπρος Φακιό! Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις μύτη από το πρωί, Μας έχει σπάσει τη μύτη. Καλημέρα, τι κάνετε. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχουμε πάρα πολλές λύσεις για την κουζίνα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο πολύ απλές και εύκολες συνταγές με τους μήλους Αγίου Γεωργίου. Είναι μια καινούργια, πολύ έξυπνη, πρωτοποριακή και καινοτόμα σειρά. Θα φτιάξουμε λαχταριστά τυροψωμάκια με αλαντικά. Κοιτάξτε εδώ. Έρχονται. Κοίταξε, αυτό είναι μια ιδανική λύση τώρα που έρχονται και γιορτές για το τραπέζι. Σαν ένα μικρό σνακ. Έχουμε τυράκι, έχουμε μυρωδικά. Το οποίο ίσως θα θυμίσει και λίγο τη γεύση της πίτσας. Και όλο αυτό το έχουμε δέσει με πιπεριά φλωρίνης που θα φτιάξουμε εμείς. Δεν παίρνουμε έτοιμη, τη φτιάχνουμε εμείς και χρησιμοποιούμε τη βάση του μείγματος της Easy Bake για να φτιάξουμε αυτή τη δημιουργία και επίσης. Αλλά η Κατερίνα πήρε το έτοιμο πιατάκι, το τσίμπησε. Εννοείται, το ξέρω. Ένα βγάζω πλέον. Και επίσης θα φτιάξουμε μπάρες με μία απλή κίνηση και αυτή από τους μήλους Αγίου Γεωργίου και θα σας δείξω ένα πολύ έξυπνο tip. Για όλους εσάς που δεν προλαβαίνετε να τρώτε πρωινό, να πάρετε μαζί σας πρωινό ή ξυπνάτε γρήγορα και τρέχετε το πρωί, πώς θα το κάνετε. Να λοιπόν, πάρω και μια μπάρα. Πάμε λίγο να δούμε την κάρτα. Να πάρω μια μπάρα. Λοιπόν, τυροψωμάκια με πιπεριά φλωρίνης και αλαντικά. Μια συσκευασία μείγμα για σπιτικά τυροψωμάκια Easy Bake. 125 γραμμάρια νερό, μία μεγάλη πιπεριά φλωρίνης, 115 γραμμάρια λάδι, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, ένα κουταλάκι του γλυκού βασιλικό ξερό. Πάμε σε ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξέρι, ένα τρίτο από κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, ένα τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, μία πρέζα γλυκάνικο, γλυκάνισο αποξηραμένο, 150 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα, 100 γραμμάρια σαλάμι. Εντάξει, πάει αυτό. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε και σαλάμι πεπερώνι, να είναι και πικάντικο, ακόμα καλύτερα. Και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και το μείγμα για τις σπιτικές μπάρες. Πες. Και σε αυτό το σημείο, τι? Να ευχαριστήσω τη μαμά σου για τις ευχές. Και να σου πούμε ένα μήνυμα στον αέρα. Και ευχαριστώ πολύ. Η οποία μου λέει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνει στο Λάμπρο μας και νομίζω ότι είναι καμία κοπέλα του Λάμπρου. Και λέω, έχει κοπέλα ο Λάμπρος και μου στέλνει εμένα μήνυμα, θα τρελαθώ. Αλλά τελικά ήταν η μανούλα. Είναι εξαιρετικό το παιδί σας και μπράβο σας που έχετε μεγαλώσει ένα τέτοιο παιδί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο βήμα, θα κάνουμε τις μπάρες. Θα πάρουμε ένα ταψί. Και κοιτάξτε τώρα πραγματικά πόσο εύκολο θα γίνει αυτή η δουλειά μας. Λοιπόν, η συσκευασία αυτή είναι για ένα μικρότερο ταψί από το κλασικό ταψί που έχουμε στο σπίτι μας. Οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω δύο. Βάζω. Πώς φαίνεται αυτή η ιδέα? Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, μπράβο. Έχουμε και τρώω. Γιατί Σωτήρι. Μου χρειάζονται όλες αυτές οι μπάρες. Συνήθως, μισό λεπτό. Σωτήρι, συνήθως δεν μπορώ να σου δώσω αυτό που φτιάχνει ο Λάμπρος, γιατί κάνεις κάμερα. Αυτό όμως μπορώ να σου το δώσω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα με πόσα απλά βήματα θα κάνουμε αυτή τη συνταγή. Θα ρίξουμε το μείγμα στο ταψί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και έχω να σου πω ότι δεν υπάρχει δεύτερο. Εδώ. Αλήθεια. Λοιπόν, το δεύτερο, θα βάλω. Το παίρνεις μαζί σου και το τρώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Εντάξει, αν είστε σπίτι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βάλετε γάντια. Εγώ θα βάλω και με το χέρι μας θα στρώσουμε το μειγματάκι. Αυτό έχουμε βάλει μια λαδόχολα, όπως σας είπα. Κοιτά. Παίρνει άνοιξε το στόμα. Πολύ ωραία έτσι εδώ. Το στρώνουμε όμορφα. Να πάρεις πλάκα. Και έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Το πατάμε, βλέπεις εδώ, Κατερίνα, να είναι ομοιόμορφο.
φάμε στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε για 10 με 12 λεπτά ανάλογα με το φούρνο σας. Εμένα στο σπίτι μου πήρε 10, εδώ μου πήρε 12. Εντάξει, οπότε θα το δείτε με το χρώμα. Πάω στο φούρνο. Πήγαινε, όταν δεις με το χρώμα... Θα δεις τώρα. Πήγαινε και φτιάξε μπόλικες γιατί το ένα ταψάκι θα λοιπόν, φύγει. Το βάζουμε το μείγμα στο ταψί. Τώρα, το ψήνουμε και, κοίταξε Κατερίνα πώς είναι το αποτέλεσμα, μετά από 10 με 12 λεπτά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μέσα υπάρχουν ξηροί καρποί, υπάρχει σοκολατίτσα νομίζω. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα, βλέπεις ότι το μείγμα είναι λίγο ζεστό. Ναι. Πρέπει να το κόψουμε πριν κρυώσει. Αχα. Οπότε, με ένα μαχαιράκι θα το κάνουμε. Ναι, γιατί μετά δεν κρύβεται. Ναι, θα σπάσει. Δεν είναι αναγκαίο να το κάνουμε αυτό. Αν θέλουμε να, έχουμε καλοσχ... να είναι καλοσχηματισμένο, ε, το ωραία. Κάνουμε από πριν. Αν θέλουμε να το σπάσουμε, το σπάμε, και το, σπάμε το χέρι. Ναι. Λοιπόν. Πάσε που φτιάχνεις έτσι και τα κομμάτια, το μέγεθος του κομματιού που θες εσύ όπως τα θες. Ακριβώς. Ξέρεις, ανάλογα με την προπόνηση, ξέρεις πώς θα φας. Άρα... Λοιπόν, τώρα έχουμε λοιπόν εμείς σήμερα κάνουμε δύο πράγματα. Τέλειο, και τώρα κάνουμε τις μπάρες των Δημητριακών, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε άρα, κοίταξε με, έχω χαράξει το ταψί τώρα, το αφήνουμε να κρυώσει και είμαστε έτοιμοι. Το αφήνω εγώ πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τη λύση που σας είπα. Πολλοί κόσμοι ξυπνάει το πρωί, τρέχει, δεν μπορεί να φάει πρωινό, δεν προλαβαίνει. Τι θα κάνουμε? Μπορούμε να πάρουμε αυτές τις μπάρες που έχουμε φτιάξει, να τις αποθηκεύσουμε σε ένα βαζάκι, εδώ μέσα, εντάξει, ναι. Και να φτιάξουμε αυτό. Αυτή την τέλεια λύση με γιαούρτι. Αυτό και... που τρως κάθε μέρα. Ναι. Ναι, κάτι αντίστοιχο. Το οποίο, κοιτάξτε ποιο είναι το προτέρημά του. Ότι το κλείνουμε με ένα καπάκι. Έχουμε βάλει γιαούρτι με τις μπάρες. Μπορείτε να το βάλετε στην τσάντα σας. Άμα το γυρίσετε ανάποδα, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Μπορείτε να το φάτε στην κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο, αν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Οπότε, πώς φαίνεται αυτή η ιδέα? Εξαιρετικό. Τέλεια. Λοιπόν, άρα τελειώσαμε με τις μπάρες. Πάμε τώρα στο τυρόψωμο. Λοιπόν, έχω δημιουργήσει μια πολύ καλή συνταγή με αυτή τη βάση. Όπως σας είπα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση αυτή και να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, χωρίς βέβαια να τροποποιήσετε τη βάση της συνταγής, η οποία είναι τα υγρά, το λάδι και το νερό. Και μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ έξυπνο, το οποίο θα το κάνουμε σήμερα. Κοιτάξτε. Έχουμε ένα μπολ. Εντάξει. Το οποίο τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα το κόψουμε. Αυτές οι μπάρες να σου πω, αυτές οι μπάρες σου δημιουργούν και μια διάθεση και χαρά για να χορεύεις. Να. Λοιπόν, φτιάχνουμε τα τυροψωμάκια. Κοιτάξτε τώρα. Αδειάζουμε το μείγμα στο μπολ. Φέρτο εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, μια συσκευασία τώρα. Η βάση μέσα έχει λάδι, νερό και τυρί. Εγώ έχω τροποποιήσει λίγο τη συνταγή και τι έχω κάνει. Για να δώσω ένα λίγο και πιο ερωταστικό και πιο τσαχπίνικο και με τα μπαχαρικά να έχει μια πολύ μεγάλη, καλύτερη ένταση και νοστιμιά, θα πάρετε πιπεριές φλωρίνης, αυτές εδώ. Αυτό το κάνετε αν θέλετε, το οποίο θα σας δώσει και μια σπιτική, ένα σπιτικό αποτέλεσμα ακόμα περισσότερο. Παίρνετε τις πιπεριές φλωρίνης, τις αλήφετε με λίγο λάδι και τις βάζετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Γιατί? Γιατί έτσι δημιουργείτε τις δικές σας πιπεριές φλωρίνης που παίρνετε από το βάζο. Πώς φάνηκε αυτή η ιδέα? Πολύ καλή. Λοιπόν, έχουμε το μείγμα. Θα ρίξω μέσα τα μπαχαρικά, τη γλυκιά πάπρικα, το βασιλικό το ξερό, τη ρίγανη, το σκόρδο στη σκόνη και το πιπέρι και τέλος τον αποξηραμένο γλυκάνισο. Εδώ να σας πω ότι τα μπαχαρικά που θα βάλουμε μέσα στο μείγμα μπορείτε να βάλετε εσείς ό,τι θέλετε. Δεν τροποποιούν τη συνταγή. Δηλαδή σε αυτή τη μικρή ποσότητα απλά δίνουν ένταση και γεύση. Δεν θα χαλάσει το τελικό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις. Οπότε τα μπαχαρικά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βάλουμε τη δημιουργικότητά μας να δουλέψει και να δώσουμε το χαρακτήρα και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάμε τώρα. Αυτά που τρώμε. Παρακαλώ. Αυτά μέσα, έτσι. Βεβαίως. Έτσι να το κάνετε. Η ίδια συνταγή είναι. Να το κάνετε. Λοιπόν, τώρα θα πάρω εγώ τα γάντια και θα κάνω τώρα το μυστικό αυτής της συνταγής. Αυτό θα ενώσει όλες τις γεύσεις. Όπως σας είπα, έχω ψήσει τις πιπεριές φλωρίνης, στις οποίες πρέπει να βγάλουμε την εξωτερική φλούδα, εντάξει, για να είμαστε ακόμα πιο σωστοί. Βλέπεις εδώ, βγάζουμε τη φλούδα, βγάζουμε τα σπόρια. Μάτι που έχει τα σπόρια. Και κρατερέξεις, θέλω να κάνεις. Πείτε μου, σεφ. Θέλω να ανοίξεις το μούλτι. Ανοίξε το μούλτι, είναι αυτή η λύση, είναι σαν το παίρνουμε έτοιμο στο βάζο. Απλά δεν έχει το λάδι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μεγάλη ποσότητα και να το φυλάξετε σε ένα βάζο με λάδι. Έτσι έκανε. Έτοιμο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Παίρνουμε τη σάρκα της πιπεριάς φλωρίνης χωρίς την πέτσα, τη φλούδα, και το βάζουμε στο μούλτι. Ρίχνουμε επίσης μέσα το λάδι
Και έτσι θα δημιουργήσουμε μια κόκκινη πάστα και γι' αυτό είναι και το κόκκινο ωραίο χρώμα που έχει. Κλείνω να κατέβω, σεφ. Rock and roll. Παιδιά, ο Νίκος. Let's do it. Συγγνώμη, παίρνει. Ο Νίκος κοιτάει με τέτοιο ενδιαφέρον. Νίκο, τώρα το έβγαλε αυτό. Τέλεια. Και βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε τις δικές μας πιπεριές φλωρίνη. Τέλεια. Και αποφεύγουμε να αγοράσουμε. Φτιάχνουμε τις δικές μας, φτιάχνουμε την ποσότητα που θέλουμε, τη φυλάσσουμε. Σπιτικό. Ωραία, φτάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το μειγματάκι αυτό. Στην ουσία έχουμε ενοποιήσει την πιπεριά φλωρίνης με το ελαιόλαδο για να ενοποιηθεί καλά στη συνταγή. Κοίτα, και το ρίχνουμε μέσα. Όλοι, έτσι πάει. Απλά. Εγώ έτσι απλά. Πάρα πολύ απλά. Θα βάλουμε επίσης το νερό. Εντάξει. Και θα ρίξουμε μέσα το σαλάμι ή πεπερόνι, αν θέλετε, πικάντικο. Εδώ να σας πω ότι ένα έξτρα μπαχαρικό μπορείτε να βάλετε. Φυσικά είναι το μπούκοβο, θα δώσει πολύ ένταση και θα το κάνει λίγο spicy. Πικάντικο. Λοιπόν, ο Λάμπρος λατρεύει δύο πράγματα σίγουρα στις συνταγές του. Το ένα είναι τα φύλλα δάφνης και το άλλο είναι το μπούκοβο. Όχι μαζί βεβαίως, λοιπόν. Δηλαδή δεν έχει τύχει ποτέ, αλλά. Λοιπόν, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι κρατήστε το αυτό. Πρέπει να κόψετε τα αλαντικά και το τυρί σε πολύ μικρά κομμάτια. Και σαν ένα ζάρι από το τάβλι. Αυτό είναι το μέγεθος. Γιατί αν το κόψουμε πολύ μεγάλο, δεν θα μπορεί να το ενσωματώσουμε καλά στη συνταγή. Οπότε, κοίταξε με. Ρίχνουμε τυρί, σαλάμι, τα αλαντικά. Και με μία. Μαρίζα. Με μία φίλη. Με τη φίλη τη Μαρίζα. Μαρίζα. Θα ανακατέψουμε. Κάνει αυτό το κορίτσι. Στην αρχή ανακατεύουμε ή με ένα κουτάλι, δεν υπάρχει θέμα. Μέχρι να αρχίσει να γίνεται μειγματάκι όμορφο. Που το άρωμα είναι εκπληκτικό. Είναι όπως σας είπα, είναι ένα σπιτικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείτε τη βάση και βάζετε το δικό σας χαρακτήρα. Και εγώ έχω επιλέξει να κάνω αυτή τη συνταγή. Έρχονται και γιορτές και είναι τέλειο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Όπως είπα, ανακάτεψα τώρα και με τα γάντια θα κάνουμε το μείγμα σαν ζύμη. Πανεύκολο. Κρατερέ, πίσω έχω ένα ταψί. Μάλιστα. Που έχω βάλει ήδη κάποια. Φυσικά. Σωμάτια. Βλέπετε εδώ ότι είναι μια. Πω, Κατερίνα, μύρισε λίγο. Μα παιδί μου, μυρίζει. Μέχρι εδώ μυρίζει. Και δεν είναι και τέτοιο να κάνουμε, ξέρεις. Εντάξει. Τύπου, κάνει. Αυτό έρχεται, η μυρωδιά έρχεται μόνη της. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Όπως βλέπεις, είδες γιατί σου είπα ότι το τυρί είναι σημαντικό να είναι σε μικρά κομματάκια. Ήδη τόσο μικρό που είναι, αρχίζει και δραπετεύει λίγο. Αυτή η ζύμη και η συνταγή θα σας βγάλει 10 ψωμάκια των 100 γραμμαρίων. Οπότε, κοίτα τώρα. Θα πάρουμε το μειγματάκι. Αυτό είναι τέλειο να καλείς παιδάκια στο σπίτι, ας πούμε, και να σου τα βγάζεις αυτά. Καταπληκτικό. Σούπερ. Λοιπόν, πριν έβαλα λίγο παραπάνω πιπεριά φλωρίνης. Όχι μόνο. Πριν έβαλα λίγο παραπάνω πιπεριά φλωρίνης και θα δείτε ότι η διαφορά είναι λίγο πιο κόκκινη. Επίτηδες. Για να καταλάβετε ότι εσείς δίνετε το χαρακτήρα που θέλετε και όχι το μείγμα. Οπότε, κοίταξε εδώ. Για να δούμε. Α, βέβαια. Αν βάζαμε ακόμα περισσότερη πιπεριά φλωρίνης ή, συγγνώμη, περισσότερη πάπρικα, θα φτάναμε στο κόκκινο χρώμα. Και πάπρικα και η πάπρικα και η πιπεριά μαζί. Τέλεια. Δίνει το χρώμα. Λοιπόν, δεν θα κάνω τα υπόλοιπα. Τώρα, σε αυτή τη συνταγή θα ψήσετε στους 190 βαθμούς, όχι στους 180. Για πόσο? Για 25 με 30 λεπτά. Τίποτα. Πριν όμως, τι θα κάνετε, θα τα αφήσετε 20 λεπτά να κάτσουν, εντάξει, να ξεκουραστούν 20 λεπτά με μια πετσετούλα από πάνω, εμείς εδώ δεν το κάνουμε και θα πάρετε ένα αυγουλάκι και θα αλείψετε από πάνω για να δώσουμε και ένα ωραίο χρώμα αυτό το γυαλιστερό. Βεβαίως, δηλαδή βεβαίως. Αυτό το χρώμα εδώ, για όσους δεν το ξέρουν, που φαίνεται ότι είναι λίγο έτσι. Σαν να έχει βάλει δηλαδή, γυαλιστική πλευρά. Γυαλιστική. Είναι το αυγουλάκι. Κρόκος μόνο, όχι ασπράδι. Θα βάλετε σε ένα μπολάκι κρόκο, θα τον αραιώσετε με ένα κουταλάκι του γλυκού νερό και θα το αλείψουμε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και σήμερα μπράβο. Έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Τι? Μπράβο, μπράβο. Έγινε. Πάω στο φούρνο και έρχομαι να σας πω. Για πες. Δώρο τύπου. Δώρο. Έχουμε δώρο. Λοιπόν, σήμερα οι 5 πρώτοι οι οποίοι θα καλέσετε στα τηλέφωνα της εκπομπής θα κερδίσετε από μία σειρά Easy Bake. 2-11-01-68-678-2-11-01-68-679. Λοιπόν, οι 5 πρώτοι που θα μας πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν προϊόντα από την Easy Bake για να φτιάξετε στο σπίτι σας ό,τι θέλετε. Καταπληκτικό. Μα, και η μπάρες ήταν, φίλε. Και αυτό με το γιαούρτι. Γιατί αυτό εδώ. Πώς το βλέπεις, σωτήρια ιδέα. Όχι, αυτό το υιοθετήσαμε. Έλα, ξέρω γιατί ο Ντέβιτ έχει ταψάκι, πραγματικά ζηλέψει πάρα πολύ. Πείτε το ένα ταψάκι κατοχυρώθη με τις μπάρες. Πάμε γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Έχουμε μουσική αναμέτρηση, πρώτη μουσική αναμέτρηση. Ποιος θα πάρει το πρώτο στο μεγάλο τελικό. Έχουμε Δίλα Μαρτία, έχουμε τον Ορέστη μας, τον Τζιόβα μας, εδώ που θα έρθει λίγο. Πάμε και επιστρέφουμε.
θα σας είχα να βλέπατε την έκφραση του Ορέστη Τζιόβα όταν άρχισε και η εκπομπή και δείχναμε τα κορίτσια μας να χορεύουν. Ήταν μία μίξη, δεν το ξέρω χρόνια, ήταν μία μίξη έκπληξης, απορίας, με στοιχεία απόγνωσης, ταυτόχρονα με θαυμασμού όμως. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως πολύ καλά καταλάβατε, αρχίζει η Cuckoo Vision, η μουσική μας αναμέτρηση. Ποιος θα είναι, ποια θα είναι η πρώτη που θα πάρει τη στήρια για το μεγάλο τελικό. Μην ξεχνάτε, my.star.gr, κάθετος play, my.star.gr, κάθετος play. Μετά, αφού θα τελειώσει την ερμηνεία τους και η Μαριλού και η Κατερίνα, θα μπούμε όλοι και θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε ποιον, θεωρούμε ότι είχε την καλύτερη ερμηνεία και μας άρεσε. Και βεβαίως, εφόσον το κάνετε όλο αυτό, θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στη διαδικασία κατόπιν πλήρωσης να κερδίσετε ο πρώτος από την εταιρεία Aeolia Cosmetics μία σειρά προσώπου, αυτήν ακριβώς, και ο δεύτερος μία σειρά σώματος. Let the fight begin. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αγάπη μου, ευχαριστώ. Σας τα χέρια, προσέξτε. Λοιπόν, ξεκινάμε την Cuckoo Vision αυτής της εβδομάδας. Πάντα όταν παίζω πρώτη είμαι λίγο περίεργη. Έχω λίγο μια αγωνία. Αυτό που θέλω να πω για αυτό το τραγούδι. Ένα, ότι είναι ύμνος. Δύο, ότι το αφιερώνω στους εξής. Την Αέλεια, τον Αρίωνα, τον Θάνο και την Νάγια Τούλα Παναγιώτα, η οποία χθες την ημέρα της γιορτής μου... Την ημέρα της γιορτής μου, εχθές, με βοήθησαν να μάθω το τραγούδι και να μπορέσω να το ερμηνεύσω όσο καλύτερα γίνεται. Και επειδή μετά το τέλος της εκπομπής και θα γυρίσω από το σχολείο, θα βάλω και την τηλεόραση για να δουν την εκπομπή. Αυτή που βλέπετε στις slides. Θα το έλεγε κάποιος και αθέμητο. Να τους λέω και τα φιλιά μου. Αυτά, μέχρι εκεί. Αυτό. Δυνατά. Φύγαμε. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθω ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Κοκκινή γραμμή, τη σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Εξαιρετικό! Απίστευτη! Απίστευτη! Τίποτα, τα έχει πει όλα η Νατάσα, δεν μπορώ να πω εγώ κάτι άλλο. Ευχαριστώ τους coach μου και το αφιερώνω σε αυτούς. Μπράβο. Σε λίγο λοιπόν θα ανοίξει η πληροφορία την έχετε ήδη, η ψηφοφορία θα ανοίξει σε λίγο και θα έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε. Πάμε να δούμε την δεύτερη διαγωνιζόμενη μας, η οποία βεβαίως σήμερα έχει λίγο... δυσκολέψει η κατάσταση. Έλα, θα πρέπει να βγάλει τα δυνατά τη για να ανταπεξέλθει στις περιστάσεις, κυρίες και κύριοι. Μαριλού, ρε Πατήρη. Όλα, πρόεδρε. Εγώ έχω δεθεί σε αυτή την καρέκλα, την οποία έπρεπε να μου τη βάλουν λίγο πιο... Μες το χέρι σου. Εδώ, ναι, τώρα νιώθω είσαι καλύτερα. Νούμερο. Ναι, και είμαι έτοιμη να σας πω για αυτούς που γυρνάνε πίσω. Σαν το δολοφόνο. Πάμε, μαέστρο.
πολύ. Πιο γλυκό δολοφόνο, πιο γλυκό, σεμνό και τρυφερό δολοφόνο δεν έχω ξαναδεί. Είχε τρόπους. Εξαιρετικός. Κανένα λοιπόν, να είμαι μέσα. Θα ήθελα πάρα πολύ να με ψηφίσετε. Το ξέρω ότι η Κατερίνα είχε τη γιορτή της, είχε έναν ύμνο, είχε το τραγούδι του διαζυγίου με Μενεγάκη Λάτσιου, ας πούμε. Αλλά και εγώ έκανα μια προσπάθεια και αυτός ήρθε πίσω σαν το δολοφόνο. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε την ψηφοφορία και να δούμε την προτίμησή σας. Ποια από τις δύο κυρίες θα περάσει στον μεγάλο τελικό. Ας αρχίσει η αναμέτρηση. Μάλιστα. Κατερίνα. Κοιτάξτε, πραγματικά, αυτά που είπε η Μαριλού έχει δίκιο. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ένα τραγούδι εμβληματικό και ήταν και γιορτή μου χθες. Δηλαδή νομίζω ότι δικαιούμαι να περάσω τον τελικό έτσι, χωρίς λόγο. Γι' αυτό μόνο που σας είπα. Και επειδή έκανα την πρόβα με τα παιδάκια μου χθες την ημέρα της γιορτής μου, που είναι σημαντικό αυτό. Και το κάνω και την πουλή. Εγώ γυμνάζομαι στην Κούκου Vision, να ξέρετε. Όλη η γυμναστική που κάνω είναι αυτή. Πρέπει να με επιβραβεύσετε για να συνεχίσω. Γιατί κοιτάξτε πώς έτριξα, έχω λαχανιάσει μέχρι ακόμα τώρα. 39% η Μαριλού, το τελευταίο επιχείρημα νομίζω θέλει βελτίωση. 61% η Κατερίνα. Έχουμε ακόμα βέβαια 25 δευτερόλεπτα. Δεν είναι τόσο μεγάλη απόκληση. Μπορεί να φτιάξει κάτι. Για να δούμε. Μπορεί η Μαριλού να έχει δώσει τις κάλτσες της, αλλά η Κατερίνα χθες, βέβαια στη γιορτή της, έκανε πρόβες. Ναι. Νομίζω ότι μια φορά το χρόνο είναι, πρέπει να την επιβραβεύσουμε. Ναι. Συγγνώμη, Μαριλού. Ψηφίζω Μαριλούρε Παπή, γιατί κουράστηκα να γλύφω παρουσιάστρια. Επιτέλους. Ωραία επιχείρημα. Και με αυτή την φοβερή δήλωση που έκανε η Τζότζια μας, έχουμε μηδέν. 2 στις 3. Τελείωσε. Συγχαρητήρια κυρίες μου. Ευχαριστώ. Κάποιος θα παντρευτεί. Γάμος θα γίνει. Κυρίες και κύριοι. Εγώ αφιερώνω την νίκη της Κατερίνας στον Γιώργο Εφρεμίδη. Ξέρει αυτός. Τα μισά να μου λέγε Γιώργο. Τα μισά. Αλλά παρόλα αυτά σε αυτό το κομβικό σημείο κυρίες και κύριοι θα φύγουμε τώρα. Θα αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε να δούμε. Και τώρα έχω καταλάβει γιατί και ο Αμαντέος 4 έχει αυτή τη φωνή. Θα πάμε να δούμε τη Βίλα Ματία. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διωθεί. Τι έγινε, Δούκισσα? Θυμήθηκες ότι έχεις σύζυγο στη φυλακή και ήρθες να τον δεις? Μα την Αγία Κοκό Σανέλ, τι δωμάτιο είναι αυτό που σε έχουν βάλει? Μικρό, βρώμικο και υγρό. Υγρό. Μοντιέ, δεν έχει ούτε καν τηλεόραση. Δούκισσα, είσαι με τα καλά σου. Εδώ είναι φυλακή, δεν είναι ξενοδοχείο. Τι σας ταΐζουν, μη μου πεις ότι σας δίνουνε φασολάδα, όπως το Γιάννα του Παπαντονίου. Δούκισσα, ήθες να με παρηγορήσεις ή για να με κάνεις χειρότερα? Έμαθα κιόλας ότι ξεπούλησες το 25% της εταιρείας μας σε αυτό το λαμόγιο. Το δικηγόρο μου, το Διοκλητιανό Ζωχάδα. Όχι και δικηγόρο σου, όχι και δικηγόρο σου. Με νύχια και με δόντια κατάφερα να τον πάρω μέσα από την αγκαλιά της Ούρσουλας Instagram. Κι ας με κεράτωσες με αυτή τη Σουηδέζα κάρια. Εν πάση περιπτώσει, σε αφήνω τώρα, γιατί σήμερα γυρνάει ο Ζωάο Χαμίνη ο Πάο Πάσου. Από το reality των σχέσεων, εντάξει. Φιλιά και να προσέχεις τα ντους της φυλακής, γιατί έχω ακούσει ότι γίνονται κάποια πολύ άσχημα πράγματα εκεί μέσα. Oh. Mm-hmm. Really? Yeah. Ζωάο Χαμίνιο Παουπάσο, αγαπημένο μου πουλμπόι από τη Βραζιλία, επέστρεψες επιτέλους από το reality σχέσεων. Ζωάο Χαμίνιο Παουπάσο,
σίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Κι εγώ με μέσα στη δική σου. Κάτω τα χέρια σου από τη ζώα, είχα μείνει ο παπάς ο μωρί Ουρσουλά, είναι δικός μου. Μόχτη μας λες, εγώ είμαι η ισχυρή κυρία της Βίλας Αμαρτία. Τι γίνεται εδώ, αφήστε τον κάτω. Το παιδί ήρθε από τη Βραζιλία με δυο παπούτσια πάνινα για να βγάλει το ψωμί του και εσείς τον τραβολογάτε σαν να είναι ένα κομμάτι κρέας. Εμπρός λοιπόν, αφήστε τον ήσυχο. Κυρία Μονικού, ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Όχι, Ζωάο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Πολύ. Πολύ, πολύ. Είμαστε, μην χάνουμε πολύ χρόνο, γιατί βιαζόμαστε όλοι, βιαζόσαστε και εσείς, βιαζόμαστε και εμείς, γιατί τον έχουμε εδώ τον αγαπημένο μας. Κλεισμένο. Αυτόν τον υπέροχο, τρελό τύπο, αυτόν τον εξαίρετο συνάδελφο, πάντα θα είναι, δεν αυτό γεννήθηκε έτσι. Κυρίες και κύριοι, χωρίς άλλες περιστροφές, ο κύριος Ορέστης Τσιόδας! Να το κόρωσε το παιδί, κόρωσε. Πολύ ωραίο το σολάριο. Έλα, έλα, έλα. Γεια σας. Έλα, παλικάρι. Γεια σας. Έλα, τσολιά μου. Είχε ο πρώτος αγοράκι που βγαίνει από τη στολισμένη μας φορά. Ναι, ρε. Έχεις κάνει φοβερικό. Κοίτα να σε γουρλής, κακομύρι μου. Μα είναι, μα είναι, μα είναι. Έλα, κάτσε ωραίστη μας. Κάτσε αγόρι μας που δεν ξέρουμε από ποιες ευχές να πρωτοξεκινήσουμε. Πώς, πού, ναι, τι. Να ξεκινήσουμε από να ζήσετε. Βάλτε το λίγο. Ή κάνει και live streaming, ό,τι αγαπάς. Να ξεκινήσουμε από το να ζήσετε που παντρεύτηκες. Να πούμε χρόνια πολλά στη γυναίκα που είχες χθες. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε μπράβο και συγχαρητήρια για την παράσταση. Να πούμε χίλια μπράβο και χίλια συγχαρητήρια, διότι έχεις πάρει βραβείο κούκου την Παρασκευή από μένα. Εξωστρέφειας. Το ξέρεις αυτό. Μα ήρθε και μου το δώσανε εγώ να το ξέρω. Α, ωραία, δεν με βγάλατε. Ναι, ναι, δεν το κάναμε το δώσανε. Δεν ξέραμε αν το θυμόσουν. Ήσουνα υποψήφιος και στο γάμο της χρονιάς, αλλά τελικά πήρες το βραβείο. Ποιος πήρε το γάμο της χρονιάς? Το γάμο της χρονιάς πήρε η Μαρία Μενούνος. Εντάξει, ήρθα από το Hollywood, ρε παιδί μου, πες το και λίγο έτσι. Λοιπόν, τους φάγανε πάλι τα ξένα συμφέροντα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το γάμο που για μένα προσωπικά, ο δικός ήταν ο γάμος χρονιάς. Ευχαριστώ. Ήταν ο γάμος και έτσι εξωστρέφει. Πες μου, σε παρακαλώ, τι φάση ήταν αυτή εκείνη την ημέρα. Πώς ήσουν, τι αισθανόσουν, τι είχες κάνει, τι συνέβαινε, τι σου συνέβη. Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα. Κι αν είναι μέρα. Πήγα ήπια λίγο πριν πάω στο γάμο, γιατί έτσι ήθιστε. Έτσι ήθιστε. Λένε ότι ήρθα με τον καφέ μου. Μπάτσελο. Σε ποτίσανε. Όχι, δεν με ποτίσανε, μόνο σου το επέλεξε. Μόνο σου το επέλεξε. Την ώρα που σε ξυρίζανε. Όχι, καλέ. Μπάτσελο. 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 Ξυρίστηκα για να πάω. Στα χωριά έτσι κάνω. Όταν κάνουν. Ξυρίζουν το γαμπρό που λένε. Το βάζουν να πίνει. Ναι. Αυτός μαζί με τους φίλους του. Λοιπόν, οπότε ήσουν έτσι πολύ ευδιάθετος και πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος. Εμείς βλέπαμε τα πλάνα και λέγαμε, καταρχήν ο Ορέστης μας παντρεύτηκε. Όχι, χαμούσια, να. Ναι, δεν είμαι αξιός, ναι. Μπορεί να έκανες ένα μικρό grooming που το λέμε. Έκανα, ναι. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς παντρεύτηκες, τι σου έκανε η Κατερίνα. Μάγια σου έχει κάνει. Τι είσαι μας, πώς έγινε. Σε κορόιδεψε. Είπε ότι έχει κτήματα, τέτοια. Θέλω να κάνουμε μία μικρή αποσαφήνιση σε αυτό το σημείο. Μας βλέπει αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω. Όχι. Ξέρεις όμως ότι οι εκπομπές όλες γράφονται, ανεβαίνουν στο ίντερνετ, οπότε ναι. Θα τη δει, έτσι. Λοιπόν. Το πάρουμε πάλι λίγο. Ναι, πάμε. Τι ήταν λοιπόν αυτό, κύριε Τζιόβα, που σας οδήγησε στην απόφαση σας αυτή να. Κοιτάξτε, είναι μια γυναίκα πολύ, με πολλά προσόντα και πολύ ωραίος άνθρωπος. Μα είναι. Είναι πολύ γλυκιά. Περνάμε πολύ ωραία μαζί και κάνουμε πλάκα μαζί, που είναι το πιο σημαντικό για μένα σε μια σχέση. Μπράβο. Εννοώ το χιούμορ. Το χιούμορ, βέβαια.
Και έχει πολύ από αυτό. Μ' αρέσει πολύ και η δουλειά της. Και... Ήθελες πάντα να παντρευτείς μία δικηγόρο, δηλαδή. Όχι, αλλά μ' αρέσει τώρα που το έμαθα. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα σ' αρέσει η δικηγορία. Όχι, μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνει και το αντικείμενο. Όχι μόνο το αντικείμενο της και με αυτά που ασχολείται συγκεκριμένα. Μάλιστα. Οι δουλειές που έχει, που κάνει πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Την αγαπάει πάρα πολύ. Είναι εμφανές, πολύ ερωτευμένος άνθρωπος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και πάμε λίγο τώρα, επειδή έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Πάρα πολλά. Στην παραστασάρα που παίζεις. Ναι, ναι, ναι. Χτυποκάρδια στο Θρανείο. Θα πούμε πρώτα για αυτή. Ναι, την. Άκουσα τώρα να δεις τι έχει συμβεί. Σκηνοθεσία, ο αγαπημένος μας Λάκης Λαζόπουλος. Και χτες βγαίνει ο Τάκης Ζαχαράτος και λέει ότι εμένα μου είχαν κάνει πρόταση να είμαι μία από τις δύο αλίκες που αυτή τη στιγμή είναι οι παραστάσεις, ας πούμε, που παίζονται στην Αθήνα. Λίγο γιουκλάκι. Ναι. Έτσι. Η μία είναι η δικιά σας. Και η άλλη είναι... ναι, γιατί η μία είναι η δικιά σας. Α, η μία που παίζονται ήδη. Ναι, που παίζονται αυτή τη στιγμή. Και η άλλη είναι αυτή που ετοιμάζεται. Πώς το λένε, η αρχόντισσα. Με τον Γιώργο τον Βάλαρη και τη Μαρία Κουλικίου. Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Μπράβο. Παίρνουμε το Βάλαρη τηλέφωνο, ο Στέφανος λέει: όχι, εγώ δεν του έχω κάνει ποτέ πρόταση. Και ήθελα να μου πεις αν έχει πάρει κάτι ταυτί σου και πώς θα σου φανόταν να παίζεις στην παράσταση με τον Τάκη να κάνει την αλήθεια. Αντί της Κατερίνας. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ, ένα διαφορετικό είδος. Ναι. Άλλο πράγμα. Α, δεν έχεις ακούσει εσύ άρα κάτι γι' αυτό. Όχι. Όχι. Οπότε εσείς όταν ξεκινήσατε το casting ήταν κανονικά να είσαι εσύ με την Κατερινούλα. Κοίταξε στην αρχή. Πρέπει... Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά επίσης, ναι. Πού είναι, είναι εκεί. Όχι, μίλα εσύ, θα σε βρει η κάμερα. Καλύτερα. Για χρόνια, χρόνια πολλά. Τηλεόραση, όχι, τίποτα. Οπότε εσύ το έμαθε. Αυτό το casting ήταν αυτό το οποίο υπάρχει τώρα. Ναι, εντάξει, όχι ολοκληρωμένο, αλλά. Με... Ναι, ρε παιδί μου, βασικούς ρόλους. Με διαφοροποίηση. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, εννοώ με την Κατερίνα στο ρόλο. Με την Κατερίνα στο ρόλο, ναι, ναι, το οποίο ήταν πολύ βασικό για μένα, το ποιο θα κάνει την πρωταγωνίστρια για, να... για το αν θα είναι. Προφανώς. Ναι, με νοιάζε πολύ γιατί είναι ένας ρόλος που ξέραμε ότι θα έχει όλο αυτό που έχει γύρω του. Η παράσταση εννοώ. Όλη αυτή την κριτική και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε ήθελα να ξέρω ποια θα κάνει το ρόλο. Δύο. Ήμουν πολύ σύμφωνος με την Κατερίνα. Είναι και εξαιρετική. Εκ των προτέρων και είναι και πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ και καλή. Πολύ καλό παιδί και πολλά καλά έχει. Δύο πράγματα. Εσύ φοβήθηκες αυτό το Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Λίγο. Πολύ λιγότερο από ό,τι θα φοβόμουν αν ήμουν στη θέση της Κατερίνας. Ναι. Επειδή η Αλίκη εννοείς ότι... Η Αλίκη ήταν πιο στάρ, ρε παιδί μου, ναι, είναι πιο πολύ συζητημένο άτομο. Ο Παπαμιχαήλ ήταν λιγότερο εκτεθειμένος από την Αλίκη, νομίζω. Την Κατερίνα θα την ήθελες ξανθιά εσύ σε αυτό το ρόλο? Δεν νομίζω. Όχι, Όχι. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι τη σπάει πολύ αυτό το δικό της. Δηλαδή, στην Αλίκη πήγαινε πολύ το ξανθό, επίσης. Ναι. Αλλά στην Κατερίνα νομίζω πάει πολύ το φυσικό της χρώμα, πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Την είδατε τώρα ή έτσι? Ακούσει για αυτή. Όχι, έχετε ακούσει. Παίζουν πάρα πολλοί φίλοι μας. Ένας... Τι είναι φίλοι σας? Να σου πω ποιος είναι. Είναι καταρχήν η Κατερίνα Γεννονοκολού. Είναι η Αναστασία Ισκοπελίτη. Είναι η κυρία Μαροκοντού, είναι ο Κώστος Βουτσάς. Είναι πάρα πολύ εκτός από σένα. Είναι πάρα πολύ. Σχεδόν μην σου πω όλοι οι άλλοι και σταθείς άσχημα. Ωραία. Αλλά ναι, και μιλάμε κιόλας μαζί τους. Και επειδή έτυχε να βρεθούμε επίσης σε μια παρέα που είχαν έρθει όλοι στην πρεμιέρα και είναι άνθρωποι του θεάτρου, ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια, θέλω να σου πω. Και από τη Νίκη την Παλικαράκη. Λοιπόν, να σας πούμε εντάχει εδώ πέρα ότι βεβαίως είναι η Κατερίνα Γεννοκολού και ο Ρέσης Τζιόβας, η κυρία Μαρό Κοντού, ο Νίκος ο Γαλανός, ο Κώστος Βουτσάς, η Σοφία Βογιατζάκη, η Νίκη Παλικαράκη, η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, η Ζαμπέλα Μπατσαβιά, η Ελευθερία. Η Παρασκευά, η Κατερίνα Καρατζοπούλου, η Ρώ Μακρύ, η Ζένια Μπονάτσου, η Λεάνα Φινοκαλιώτη και η Αναστασία μας Σκοπελίτη. Μίλησε μας λίγο για την παράσταση αυτή, γιατί έχει και άλλη να μας μιλήσει. Ναι, κάτσε, περίμενε τώρα. Λοιπόν, η παράσταση αυτή, καταρχήν, πώς το είδα εγώ και νομίζω και ότι ο Λάκης έτσι το αντιμετώπισε. Ο Λάκης σίγουρα θα έχει πιο έντονη την εικόνα της ταινίας. Εγώ την ταινία είναι πολύ ξεθροριασμένη εικόνα. Την είχα δει αρκετά παλιά και επέλεξα να μην την ξαναδώ φυσικά. Για να κάνουμε αποτυπώσεις πράγματα. Εγώ την ξέρω απ' έξω. Γενικώς, εγώ το προσπαθώ αυτό. Δηλαδή, όταν έχει τύχει να κάνω και παραστάσεις σε γνωστά έργα, τα οποία έχουν ξαναγίνει πρόσφατα και υπάρχει υλικό. Οπτικό υλικό. Υπάρχει οπτικό υλικό, προσπαθώ να μην το βλέπω, για να μην επηρεαστώ είτε θετικά είτε αρνητικά. Σωστό. Εννοώ ότι μπορεί να είναι κάτι που το κάνεις και εσύ στην παράσταση, που σου έχει βγει να το κάνεις, και να πεις ότι δεν θα το κάνω γιατί είναι ίδιο. Και απειράζεσαι. Οπότε λέω, άστο. Και επειδή δεν έχω. Μαζί σου. Και νομίζω ότι και ο Λάκης έτσι δούλεψε και η παράσταση δεν έχει τίποτα. Είναι μια καινούργια παράσταση πάνω σε αυτό το έργο. Μια πολύ φρέσκια παράσταση. Πολύ φρέσκια ματιά. Και από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν έχω δει την ταινία επίσης, όπως είπα ξανά,
Είναι πολύ διαφορετικό από την ταινία. Τώρα είναι πολύ ωραία η παράσταση. Τώρα πια γιατί δεν τη βλέπεις την ταινία? Τώρα θα μπορούσα. Τώρα θα μπορούσες. Θα μπορούσα. Τώρα δες την. Πια. Είναι αλλά πολύ και... ωραία. Δεν ξέρω. Όχι. Θα τη δω μετά. Εντάξει. Βάλτε την Κατερίνα να τη δει. Λες. Ναι. Και τι θα μου πει μετά. Να σου πει. Που δεν θέλω. Δει. Όχι, δεν θέλει. Η Κατερίνα την έχει. Την έχει πιο πολύ. Πιο έντονη την εικόνα. Γιατί μου είπε πράγματα. Άλλο άνθρωπο αρέσει. Καμία σχέση. Συγγνώμη, εγώ όσο τον ξέρω, αυτό ο ίδιος άνθρωπος είναι. Απλώς, είναι πολύ καλύτερος. Απλώς βγάζει. Είναι καλύτερη του εκδοχή. Απλώς βγάζει. Μπράβο. Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν ρόλου. Βγάζει αυτή του την έκφανση που εμπεριέχει μια άλλη σοβαρότητα. Σοβαρότητα. Άλλη... Και θα γίνει και από πάνω σύντομα και σου ευχόμαστε. Μισό λεπτό να πούμε. Καμιλέ τέτοια, νομίζω ότι. Τι περιμένουμε. Όχι, σου ευχηθήκαμε να. Θα γίνει, είπε. Θα γίνει, αγόρι μου, κάποια στιγμή. Δεν εννοώ δηλαδή ότι η Κατερίνα είναι έγκυος. Όχι, δεν το είπα αυτό. Δεν κάποια στιγμή θα γίνει, αγόρι μου. Να πούμε τις νικήτρες, γιατί έχουμε να πούμε. Να γίνουμε μάλιστα τις νικητές. Τις νικήτρες, τι είναι? Είναι οι κυρίες Παναγιώτα Τάκο, Αθηνά Ηλιοπούλου, Ευαγγελία Γιανακοπούλου, Αγλαία Πολυχρονίου και Βιργινία Τσακουλέρη. Είναι για την. Τι είναι... κερδίσανε αυτές οι κυρίες? Κερδίσανε μια κρέμα προσώπου και μια κρέμα, σώμα. Όχι, αυτά είναι για τα Easy Bake. Όχι, κερδίσανε. Α, λάθος. Κερδίσανε γιατί έχουμε πάρα πολλούς νικητές. Εμείς δεν είναι έτσι απλά. Θες να φας, αυτά κερδίσανε. Αυτά κερδίσανε. Πίτσες. Όχι, όχι. Τυροψωμάκια με αλαντικά και πιπεριά φλωρίνης και δημητριακά και μπάρες δημητριακών. Αλλά οι κυρίες που κερδίσανε την κρέμα σώματος και την κρέμα προσώπου είναι η κυρία Νικολέτα Μάγκου και η κυρία Αγγελική Ζαρλά. Ήταν λοιπόν, βεβαίως, ήταν και ο Σταύρος προχθές εδώ πέρα ο Σβίγκος και μας έλεγε αυτή την καταπληκτική παράσταση στο θέατρο ΡΟΕ, στο Δύο Θεούς. Τον ανέφερε. Τον ανέφερε. Η οποία πότε παίζεται λοιπόν αυτή η παράσταση? Αυτή την παράσταση παίζουμε Δευτέρα Τρίτη στο θέατρο ΡΟΕ και είναι για ένα μήνα ακόμη στην Αθήνα. Μόνο? Ναι, γιατί θα πάμε στη Θεσσαλονίκη μετά. Και μετά τι θα κάνεις, Δευτέρα, θα αποκατεβαίνεις τρέχοντας? Ναι, Δευτερότητα. Δεν θα γίνει για πολύ καιρό, θα είναι για 4 εβδομάδες. Στο Αριστοτέλειο θα είμαστε. Τέλειο είναι αυτό, λοιπόν. Δύο θεοί. Θέατρο Ροές, Σταύρος Βίγκος, Ορέστης Τζιόβας, Σοκράτης Πατσίκας, το αγόρι μου, φιλιά του πολλά, Νικολέτα Παπαδοπούλου και Παύλος Παυλίδης. Σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη. Το έργο είναι του Λένου Χριστίδη, Έλληνα συγγραφέα. Βεβαίως, γνωστότατος ο Λένος Χριστίδης. Έχεις λοιπόν όλα τα βράδια σου κλεισμένα. Κάνε το τώρα, γιατί με το που θα κάνετε το παιδάκι θα τα ξεχάσεις αυτά. Τι θα κάνω, δηλαδή? Θα τρέξει. Δύο βράδυ είναι μόνο μου, θα τρέξει και δεν θα φτάνει. Ναι. Το ευχόμαστε μέσα στην ψυχή μας. Αυτού σου παλικάρι μου. Σας ευχαριστώ. Κούκλος. Είστε καλά, καλά. Πολύ. Δόξα τω Θεώ. Τώρα που σε είδαμε ακόμα καλύτερα. Ναι, λογικό. Πώς μας βλέπει? Πολύ καλός. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την τιμή. Τον επιστήμονα, τον διαφορετικό Ρέστη Τζιόβα, τον καλύτερο, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, εδώ εμείς κάπου δυστυχώς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς βεβαίως θα μείνετε συντονισμένοι στο Star, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Αλήθειες με τη Δύναμη. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο Τρίτη, εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Μέχρι τότε να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, οπωσδήποτε όμως, χαρούμενοι. Με υγεία και πολύ, πολύ αγάπη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε αύριο με τα καλογιά.